Καλό απόγευμα και καλό μήνα σε όλους. Και σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι το Syn News είναι μία προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Flash από τη Δυτική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σήμερα στους δρόμους βγήκαν στην κυριολεξία όλοι μας οι υγειονομικοί. Οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, το διοικητικό προσωπικό αντιδρώντας στο τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Τρίωρη πανελλαδική στάση εργασίας πραγματοποίησαν ΑΔΕΔΗ, ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ. Οι Ομοσπονδίες των Υγειονομικών διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας, τα προβλήματα που γιγαντώθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτύρων στο Υπουργείο Υγείας. Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στον χώρο εργασίας τους κάνουν λόγο υγειονομικοί. Υποστηρίζουν ότι κάποιοι έχουν φτάσει σε σημείο εξάντλησης μέχρι λιποθυμίας από την διαχείριση της πανδημίας. Να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κοζάνη στο Μαμάτσιο, τον κύριο Δημήτρη Ντέντη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε καλησπέρα, μαζί. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές του ΦΛΑΣ. Να καλησπέρισω και τους συναδέλφους, τον Νίκο Σπιτσέρη από το Σέντερ και την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τη Δήμητρα τη Μακρύ από το Δίον, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μαυρίδη από το ΦΛΑΣ, τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη. Λοιπόν, να πάρω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, γιατί σήμερα στους δρόμους οι υγειονομικοί μας. Σήμερα έχουμε μαζί η ΑΔΔ και όλες οι ομοσπονδίες έχουν αποφασίσει παγκόσμια αναδράση της υγείας, λόγω γιατί περνάμε όλα αυτά που περνάμε αυτό το τελευταίο διάστημα, τα δύο χρόνια, με τον COVID-19. Όταν λέτε περνάτε, εννοείται ότι έχετε λιγότερο προσωπικό, δεν έχετε τα μέσα. Βεβαίως έχουμε πάρα πολύ δουλειά και λιγότερο προσωπικό. Πρέπει να πούμε ότι 7.000 υγειονομικοί από τις 1 Σεπτεμβρίου είναι σε αναστολή και από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει προσλήψεις καθόλου σε όσον αφορά σε νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό. Οπότε καταλαβαίνετε έχουν αυξηθεί πάρα πολύ η δουλειά στα νοσοκομεία λόγω που νοσηλεύονται πάρα πολλοί ασθενείς με COVID. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία είναι δηλαδή νοσοκομεία μίας νόσου γιατί έχουν μειωθεί και τα χειρουργία κατά 80% και όλες οι άλλες δραστηριότητες και ο κόσμος βέβαια φοβάται να έρθει στα νοσοκομεία όταν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξάπλωση του COVID και πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές ή πάρα πολλοί μένουν χωρίς να έχουν πάρει τις παροχές υγείας που τους πρέπει να πάρουν. Ναι, πριν έρθω να δούμε τι συμβαίνει στο νοσοκομείο που εκπροσωπείτε το Μαμάτσιο και είστε πρόεδρος των εργαζομένων, όπου είδαμε κάποια και τραγελαφικά και μας προκάλεσαν και ανησυχία αλλά και θυμό το να μην υπάρχει παράδειγμα αναισθησιολόγος και ένα 16χρονο παιδί, αν μπορούμε να το χειρουργήσουμε και να έρχεται συνταξιούχος γιατρός. Θέματα δηλαδή τα οποία αναδείχθηκαν. Εγκυμονούσε που οικειοφορούσε νεκρό βρέφος να μην μπορεί να βρει που θα κάνει την επέμβαση. Είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια. Να πάρω πρώτα όμως, κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας με τις κινητοποιήσεις που είχατε. Να πάω στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Νίκο. Ναι, ενδεικτικό της κατάστασης στη δημόσια υγεία είναι αυτό που συνέβη χθες η παρεξήγηση μεταξύ του διοικητή του νοσοκομείου Καβάλας και της υπεύθυνης του Τμήματος Επικοινωνίας των Περιστατικών, της υπεύθυνης προϊσταμένης, διότι ξαφνικά έμαθαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Καβάλας ότι το νοσοκομείο Δράμας δεν μπορεί πια να εξυπηρετήσει λόγω φόρτου εργασίας τα περιστατικά COVID και τα στέλνει στην Καβάλα. Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου απαντά ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τις αντιδράσεις γιατί προέχει σε κάθε περίπτωση η δημόσια υγεία και δεν θα μπορούσε να πει όχι, να απαντήσει αρνητικά σε ένα τέτοιο ζήτημα. Τελικά ένας μόνο ασθενής από τη Δράμα έφτασε στην Καβάλα, αλλά όλο αυτό, εν προκειμένου έχει δίκιο και η προϊσταμένη, έχει δίκιο και ο διοικητής, αλλά η μεγάλη αλήθεια είναι ότι οι πολύ μεγάλες ελλείψεις στη δημόσια υγεία έχουν φτάσει στα όρια τους, τους υγειονομικούς σε όλη την Ελλάδα, ακόμη περισσότερο στα περιφερειακά νοσοκομεία που όπως απέδειξε και η έκθεση Τσιόδρα Λίτρα είναι ακόμη περισσότερο ρηγμένη, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και τέτοια ζητήματα. Κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικοί στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη σήμερα? Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους κινητοποίηση, αλλά υπάρχει κόπος, υπάρχουν... Μάλιστα. Ωραία, θα δούμε το ρεπορτάζ. Ζητήματα... Θα δούμε συνέχεια στο ρεπορτάζ που μας λέει ο Νίκος για τη Δράμα και την Καβάλα, το τι δημιουργήθηκε εκεί μεταξύ των δύο νοσοκομείων. Να πάω λίγο στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δήμητρα τη Μακρύ. Δήμητρα, κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικοί μας στη Θεσσαλονίκη?
Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο ούτε και εδώ στην Θεσσαλονίκη από την κινητοποίηση του υγειονομικού προσωπικού. Το σίγουρο είναι πάντως ότι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δέχονται πολύ πολύ μεγάλη πίεση, καθώς έρχονται εδώ και περιστατικά και από όλη την υπόλοιπη τη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνθρωποι, όπως συχνά έχουμε μιλήσει και με πολλούς εκπροσώπους των γιατρών, είναι έτοιμοι να είναι σχεδόν στο burnout, δηλαδή είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, υπό την έννοια ότι έχουν υποστεί πολύ μεγάλη πίεση, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία όλο αυτό το χρονικό διάστημα και φυσικά δεν έχουν τη βοήθεια που θα έπρεπε να έχουν και την, είτε αυτό σημαίνει με περαιτέρω προσλήψεις, είτε με κάποιους άλλους τρόπους θα μπορούσαν να βρουν για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την πανδημία, την οποία συμπληρώνουμε σε λίγο καιρό 2 χρόνια, στα οποία το υγειονομικό προσωπικό, είτε είναι γιατροί είτε νοσηλευτές, είναι συνέχεια στην πρώτη γραμμή του μετόπου, με πολύ πολύ μεγάλο βάρο εργασίας και πολύ μεγάλο υπό την έννοια ότι ήταν μια ασθένεια την οποία δεν τη γνώριζε κανένας και αναγκαστικά έπρεπε και εκείνοι να μπουν σε άλλου είδους διαδικασίες, είτε να μάθουν, να διαβάσουν. Ένα κεφάλαιο το οποίο συχνά το ξεχνάμε, ότι και εκείνοι ήταν σε χαρτογράφητα νερά, οπότε έπρεπε και εκείνοι να διαβάσουν και είναι καλό να το θυμόμαστε που και που. Αυτοί διαβάσανε, κάναν τη δουλειά τους, δώσαν τη μάχη τους, μένουν εκεί ακλόνητα όρθιοι για να μπορούν να φροντίζουν όλους εμάς. Αυτό όμως που δυστυχώς δεν έγινε αυτά τα 2 χρόνια που χαρτογραφήθηκαν πλέον τα νερά, είναι η πολιτεία να ανταποκριθεί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως δίκαια βάζουν τα ζητήματα. Ακούσαμε τον κύριο Ντέντι. Για να έρθω στη Δυτική Μακεδονία και στον Κώστα το Μαυρίδη. Κώστα. Να ξεκινήσω από το κομμάτι των κινητοποιήσεων. Υπήρξαν κάποιες κινητοποιήσεις, αλλά ήταν κάποιες συγκεντρώσεις εντός των χώρων των νοσοκομείων. Όχι κάτι σε δημόσιο χώρο, όχι κάτι σε πλατείες. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που κινητοποιήθηκαν και δεν το λέω επειδή ελάχιστοι ήταν αυτοί που αντέδρασαν, αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, γιατί το περισσότερο προσωπικό θεωρείται και ασφαλείας προσωπικό και άρα εργάζεται, οπότε είναι και δύσκολο να κινητοποιηθεί. Τώρα μια εικόνα που σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, ανέφερες 2 παραδείγματα τραγελαφικών περιστατικών, επικίνδυνων περιστατικών που πράγματι δημιουργούν θυμό στην κοινωνία. Υπήρξε και ένα ακόμη με ένα 14χρονο μικρό μαθητή, ο οποίος παρουσίασε οξία σκολοκοδίτητα, έπρεπε να χειριστεί στο νοσοκομείο της Κοζάνης, προσέφυγε. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά δεν υπήρχε αναισθησιολόγος και μεταφέρθηκε το παιδί για να κάνει την εγχείρηση που ήταν επίγουσα σε ιδιωτική κλινική. Για μια ακόμα φορά το πρόβλημα της ελέγχωσης είναι ζήτημα κορυφαίο. Μια ακόμα φράση σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι κινδυνεύουν το Μάρτιο να τεθούν εκτός συστήματος υγείας. Στο νοσοκομείο της Κοζάνης είναι περίπου 37, αντιστοίχως κοντά στους 30 είναι στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Μιλάμε για αυτούς που είναι για την τρίτη δόση τώρα, Κώστα, έτσι? Όχι, μιλάμε για αυτούς που δεν προσέφηκαν σε καμία δόση εμβολιασμού και είναι σε αναστολή ήδη από το σύστημα υγείας. Για αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης. Ναι. Αλλά έχουμε επιπρόσθετα και αυτούς τώρα που δεν έχουν κάνει και την τρίτη δόση. Για την τρίτη δόση τι θα ισχύσει? Για όσους τους υγειονομικούς δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, θα τους συμπεριφέρεται το σύστημα ως απλούς πολίτες. Θα είναι αναγκασμένοι, δεν θα βγουν από το σύστημα, αλλά θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν αυτά τα αλλεπάλληλα rapid test προσευχόμενοι στην εργασία τους 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Ωραία. Για να δούμε ποιο είναι το σχόλιο του κυρίου Παπα-Νικολάου, του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών μας Γιατρών, ο οποίος βρίσκεται και στο Σύνταγμα, από ό,τι καταλαβαίνω, με τις κινητοποίησεις που έχουμε στην Αθήνα των υγειονομικών μας. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα. Για την ακρίβεια, είμαστε στο Υπουργείο Υγείας απ' έξω αυτή τη στιγμή. Στο Υπουργείο Υγείας, ναι. Γίνονται ομιλίες. Σε λίγο θα ξεκινήσει πορεία προς τη Βουλή. Ωραία. Για πείτε μας για τη σημερινή κινητοποίηση. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δεν ξέρω αν ακούσατε, εδώ στη Δυτική Μακεδονία, στο νομαρχιακό νοσοκομείο της Κοζάνης, δεν υπάρχει αναισθησιολόγος να κάνουν εγχειρήσεις. Ναι, το ξέρω. Παντού τα ίδια προβλήματα υπάρχουν, στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Θα πω 2 λόγια μετά, αν με επιτρέψετε. Παρακαλώ. Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση είναι με πρωτοβουλία της ΑΔΔ και των Ομοσπονδιών του Χώρου της Υγείας, της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΕΝΓΕ κλπ. Για να αναδειχθούν ακριβώς αυτά τα πράγματα και να απαιτήσουμε επιτέλους με έναν απεργιακό τρόπο λύσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται οι συμβολικές διαμαρτυρίες έχουν εξαντλήσει τα όρια τους. Η κυβέρνηση αδίσταχτα προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα πάνω στα ερείπια του ΕΣΥ που η ίδια κατεδαφίζει και πάνω σε αδικαιολόγητους θανάτους που η ίδια προκαλεί. Το γεγονός ότι οι θάνατοι από την επιδημία στην Ελλάδα είναι αδικαιολόγητα πολύ,
σε σύγκριση με άλλες χώρες, είναι πλέον μια κοινή επιστημονική πεποίθηση. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι διεθνούς κύρους επιστήμονες που ασχολούνται με την επιδημία COVID-19. Δεν τα λένε μόνο οι νοσοκομιακοί γιατροί της χώρας πλέον, που τα λέμε ήδη από τον Νοέμβριο του 2020. Τα λένε όλοι, και οι αιτίες είναι σαφέστατες και δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλί. Πρώτον, έχουμε πάρα πολλούς αδικαιολόγητους θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί στους βαρέως πάσχοντες διασωληνωμένους ασθενείς, είτε γιατί νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ σε κοινούς θαλάμους, ή γιατί νοσηλεύονται σε μαϊμού πτέρυγες που τις έχουν βαφτίσει ΜΕΘ ενώ δεν είναι ΜΕΘ, ή και στις ίδιες τις ΜΕΘ, όπου η θνητότητα είναι ψηλή λόγω της τραγικής υποστελέχωσης, ακόμα και στις ΜΕΘ οι οποίες λειτουργούν, έτσι που είναι στο 50% αυτού που θα έπρεπε να είναι το προσωπικό. Δεύτερη κατηγορία. Έχουμε πάρα πολλούς αδικαιολόγητους θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί στις απλές κλίνες, στους ασθενείς που δεν είναι διασωληνωμένοι, που νοσηλεύονται σε πτέρυγες. Αυτό κάπως το είπε και η κυρία Γκάγκα με έναν τρόπο στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας, όπου είπε για τους πολλούς θανάτους που έχουμε σε μη διασωληνωμένους ασθενείς πάσχοντες από κορονοϊό. Αλλά αυτό που δεν είπε είναι ότι αυτοί οι θάνατοι, πολλοί από αυτούς είναι αδικαιολόγητοι, λόγω της τραγικής έλλειψης προσωπικού σε αυτές τις πτέρυγες και λόγω των επικίνδυνων εντολών που εξακολουθούν να δίνονται από διοικητές νοσοκομείων και υγειονομικών περιφερειών να εφημερεύουν σε αυτές τις πτέρυγες γιατροί άσχετων ειδικοτήτων, άσχετων, ακόμα και ψυχίατροι, ακόμα και γυναικολόγοι, ακόμα και ορθοπαιδικοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και η τρίτη κατηγορία αδικαιολόγητων θανάτων που έχουμε χαρακτηριστικά εκφράζεται με το κείμενο που κυκλοφόρησε χθες, την ανοιχτή επιστολή, την οποία την υπογράφουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι γιατροί τμήματων επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων, όχι ενός, ούτε δύο, ούτε τριών, αλλά 26 νοσοκομείων από όλη τη χώρα, στην οποία ακριβώς επισημαίνουν ένα μεθοδευμένο σχέδιο πλήρους διάλυσης των τμήματων επειγόντων περιστατικών, της επίγουσας ιατρικής δηλαδή, αλλά και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η επίγουσα ιατρική, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών δηλαδή, και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι τα δύο θεμέλια του συστήματος περίθαλψης. Όταν τα ξεθεμελιώνεις, έχεις πολλούς αδικαιολόγητους θανάτους πριν καν φτάσουμε στις πτέρυγες νοσηλείας. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι σαφή τα αίτια που έχουμε τέτοια τεράστια και αδικαιολόγητη θνητότητα στη χώρα μας. Και είναι σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης και για τις τρεις αυτές κατηγορίες αδικαιολόγητων θανάτων. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα, τώρα άμεσα, είναι η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, όπως ήδη λέμε από το Μάρτιο του 2020, είναι να αρθούν αμέσως οι αναστολές εργασίας, οι οποίες πλέον δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, αποδεδειγμένα πλέον, δεν είχαν ποτέ αλλά τώρα αποδεδειγμένα, είναι ένα προσωπικό ινάτι του Πρωθυπουργού και τίποτα άλλο. Και φυσικά όλα αυτά που ακούγονται περί απολύσεων είναι και αντισυνταγματικά. Έτσι. Πρέπει να αλλάξει και το σύνταγμα της χώρας ο κύριος Πλεύρης για να το κάνει αυτό που λέει. Έτσι. Επίσης, να γίνει επιτέλους ενίσχυση της επίγουσας ιατρικής και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να παρθούν και ορισμένα άμεσα μέτρα για τις υποδομές. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν συντηρηθεί και ανακαινιστεί επαρκώς ούτε καν τα δίκτυα οξυγόνου των νοσοκομείων. Και κάθε φορά που αυξάνονται οι νοσηλευόμενοι, να έχουμε τεράστια προβλήματα με τις παροχές οξυγόνου. Μάλιστα. Απλά πράγματα και αυτονόητα. Κύριε Παπα-Νικολάου, έτσι όπως μου τα περιγράφετε, η εκτίμηση αυτομάτως που γίνεται είναι ότι θα επιδεινωθεί επιπρόσθετα τώρα η κατάσταση, έτσι όπως οδεύει το πράγμα. Μα αν καταλάβατε, είχαμε χθες νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων για το 2022, έτσι. 128. Και επίσης, ο μήνας Ιανουάριος του 2022 που τέλειωσε χθες ήταν ο χειρότερος μήνας από άποψη απολειών από την αρχή της πανδημίας. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια ήταν ο χειρότερος μήνας αυτός που τέλειωσε χθες. Και αυτό είναι και μια απάντηση στο εξής, που είχε γίνει κάτι εκπληκτικό εδώ και 1,5 μήνα. Προσέξτε τι είχε γίνει. Η επίσημη κυβερνητική και καθεστικία επιστημονική αφήγηση από τους ειδικούς του κράτους, της Πρωθυπουργικής Αυλής δηλαδή, γιατί εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, είχε ταυτιστεί πλήρως με το αφήγημα των αρνητών
των ανορθολογιστών αντιεμβολιαστών. Έλεγαν τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή τι, η παραλλαγή όμικρον δεν είναι παρά ένα κρυολογηματάκι, η πανδημία τελειώνει, φυσική ανοσία και φύγαμε. Αυτά έλεγαν και οι δύο, και οι δύο ταυτίστηκαν απόλυτα και οι δύο πλευρές του αντιεπιστημονικού συστημικού νοσήματος. Πρέπει κάποιοι να ζητήσουν συγγνώμη για τις αντιεπιστημονικές αρλούμπες που έλεγαν. Τώρα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, ποια είναι η πρότασή σας, κύριε Παπα-Νικολάου, πέρα από τη στελέχωση? Όσον αφορά το σύστημα περίθαλψης, ναι, τα είπα. Δηλαδή, το είπατε, προσωπικό, ναι, μόνιμο, υποδομές. Όσον αφορά το πριν το σύστημα περίθαλψης, για να το πω και αυτό, πρέπει επιτέλους να υπάρξει σοβαρή ιχνηλάτιση και επιδημιολογική επιτήρηση, η οποία δεν υπάρχει από την αρχή της πανδημίας, δεν εξυπηρετούνται υγειονομικά κριτήρια, εξυπηρετούνται κριτήρια εξυπηρέτησης μεγάλων συμφερόντων και όχι υγειονομικά κριτήρια. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος υγειονομικός στους μεγάλους χώρους εργασίας, δεν υπάρχει κανένας υγειονομικός περιορισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς στις δύο μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα ξανανοίξουν όπως πάλι και έτσι όπως το έκαναν πέρσι πάλι την τουριστική περίοδο, χωρίς κανένα μέτρο επιδημιολογικής επιτήρησης, για να εξυπηρετήσουν πάλι διεθνή τουριστικά πρακτορία, αεροπορικές εταιρείες, καρτέλ μεγαλοξενοδόχων, που η ιδιοκτησία τους είναι και έξω από τη χώρα, αν έχετε καταλάβει. Και θα έχουμε, πολύ φοβάμαι, και ένα πέμπτο κύμα, το οποίο θα ξεκινήσει πάλι από τον τουρισμό, όπως ξεκίνησε πέρσι το τέταρτο κύμα τον Αύγουστο του 2021 από τις τουριστικές περιοχές της χώρας. Η εκτίμησή σας είναι ότι δεν ξεμπλέκουμε έτσι να έχουμε μείωση των κρουσμάτων, μια καλυτέρευση της κατάστασης μέχρι την καθαρά Δευτέρα που λέγανε? Ναι, ναι. Καλά, τώρα να σοβαρολογήσουμε λίγο, να μην λέμε ανέκδοτα, έτσι. Επειδή θα έχουμε μάλλον και άλλες μεταλλάξεις και παραλλαγές, δυστυχώς, μακάρι να μην έχουμε, αλλά τι έχει δείξει, ξέρετε, επιστήμη είναι ότι μπορεί να μετρηθεί, έτσι. Δεν είναι ότι βολεύει το αφήγημα του καθενός. Όποιος δεν μπορούσε να προβλέψει, λέει ότι δεν μπορούσε να προβλέψει ότι τέτοιου είδους ιοί θα έδιναν μεταλλάξεις, να με συγχωρεί, αλλά μάλλον όταν κάναμε ως φοιτητές ιατρικής προπαιδευτική παθολογία στο τέταρτο έτος, την είχε κάνει κοπάνα. Μπορεί να ήταν εκδρομή στη Μύκονο με τη Δάπνο του Φουκού, δεν ξέρω. Αλλά όποιος το έλεγε στα σοβαρά αυτό, δεν πρέπει να του αφαιρεθεί μόνο η πανεπιστημιακή καθηγητική έδρα, πρέπει να του αφαιρεθεί και το πτυχίο της ιατρικής. Μάλιστα. Όσο παραμένουν τεράστιες περιοχές του πλανήτη ανεμβολίασης, στις τρίτες χώρες, και όσο υπάρχει τέτοια τεράστια διασπορά μιας παραλλαγής, ακόμα και στις χώρες τις πιο ανεπτυγμένες, είναι τεράστιος ο κίνδυνος δημιουργίας νέων μεταλλάξεων. Είναι πάρα πολύ απλό. Ωραία. Τόσο απλό επιστημονικά. Άρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, και αν προσέξετε, τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όσο και το ECDC, όσο και ακόμα και το CDC, που είχε κάνει μια υποχώρηση βασικά, ναι, ναι, στις αεροπορικές εταιρείες με εκείνη τη λάθος οδηγία για την 5 μέρες μόνο καραντίνα, και μετά βγήκε και τη μάζεψε. Σχεδόν εν μέρη μάλλον τη μάζεψε. Όλοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Διαβάστε. Είναι πολύ επιφυλακτικοί. Ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας, ο κύριος Λάουερμπαχ, ο οποίος δεν είναι κάποιος τυχαίος, πριν από 2 Κυριακές σχεδόν συνέντευξη σε γερμανική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας αναλυτική, και είχε πει επιλέξει ότι όσοι πιστεύουν ότι η πανδημία τελειώνει είναι αφελείς. Ωραία. Ο Υπουργός Υγείας Γερμανίας το είπα αυτό. Κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή έχω πίεση χρόνου, είστε και έξω από το Υπουργείο Υγείας, να αφήσουμε να συνεχίσετε την κινητοποίησή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για μια ακόμη φορά θερμά. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θέλουν κάτι να σχολιάσουν οι συνάδελφοι. Σίγουρα ο κύριος Ντέντης κάτι θέλει να προσθέσει σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Έτσι όπως μας τα λέει ο κύριος Παπα-Νικολάου, είναι συγκλονιστικά τα πράγματα, κύριε Ντέντη. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Καρυπίδη, εμείς το έχουμε πει και σαν Σύλλογος Εργαζομένων και σαν Ομοσπονδία Εποειδήν, το έχει αναδείξει ότι δεν σταματάμε. Οι μεταλλάξεις θα υπάρχουν, και όσο πάει
φαίνεται υπάρχουν πιο ελαφροί όσο νοσούν, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Κανένας δεν ξέρει ποιες μεταλλάξεις θα έρθουν ακόμη. Αυτό φαίνεται και πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση. Εμείς γι' αυτό ζητάμε και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να βάλει πλάτη, να έρθουν αυτό που είπαμε πριν, ότι έχουν γίνει επίταξη δύο νοσηλόγων από τη Θεσσαλονίκη και δεν έχει έρθει κανείς στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Έχουν έρθει μόνο οι παθολόγοι που είναι από εδώ από εμάς, που βοηθάνε, γιατί όλοι οι γιατροί έχουν κουραστεί και έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Άρα χειρουργείο δεν γίνεται στο όμα μας. Γίνονται χειρουργεία μόνο όταν υπάρχει η αναισθησιολόγος που δουλεύει. Η διευθύντρια που υπάρχει η αναισθησιολόγος. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και η αναισθησιολόγος που είναι στην ΜΕΘ και πρέπει και ένας αναισθησιολόγος που ήταν ο διευθυντής στον ΤΕΠ που είναι αποσπασμένος στο ΕΚΑΒ. Πρέπει τελικά να βρεθούν, να πάνε όλοι να έχουν προσφέρουν και ο διευθυντής του ΕΚΑΒ, ο κ. Γεσάς του ΕΚΑΒ προσφέρει, αλλά οι θέσεις πρέπει να μείνουν καινές για να προκηρυχθούν και να έρθουν κόσμος να υπάρχει στο νοσοκομείο. Να γίνουν προκηρύξεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι αναισθησιολόγοι έχουν φύγει. Κύριε Τέτη, γιατί τότε το 16χρονο παιδί φέραμε τον κύριο Δερμιτζάκη, τον συνταξίουχο, κοιτάξτε, για να κάνει αυτό... την επέμβαση και το παιδί τώρα το 14χρονο που μας είπε ο Κώστας Μαυρίδης με σκολικοδίτιδα δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί και διακομίστηκε αλλού. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ιδιωτική κλινική. Γιατί γίνονται αυτά? Εγώ ξέρω ότι ένα παιδάκι χθες πήγε στο γεννηματά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω αν πήγε σε ιδιωτική κλινική. Έγινε όσον αφορά η υποδοχή. Να βλέπουμε να πάει... τον Κώστα τον Μαυρίδη, παρακαλώ. Κώστα, ποιο είναι το ρεπορτάζ? Πήγε στο γεννηματά ή σε ιδιωτική κλινική αυτή? Είναι η ίδια περίπτωση ή μπορεί να είναι και άλλη περίπτωση τώρα? Εγώ ξέρω για ένα χθες. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι άλλη. Δεν αντιλέγω. Γιατί υπάρχει, όταν εφημερεύει η διευθύντρια αναισθησιολόγος, παίρνει και τα ρεπόρτες. Ένας γιατρός, ναι. Χάσαμε και το λογαριασμό τώρα πόσα μπορεί να είναι τα περιστατικά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τέντη, να ευχηθούμε δύναμη και κουράγιο. Δύναμη και κουράγιο στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, εντάξει. Σε όλους μας τους υγειονομικούς. Λοιπόν, θα πάμε να δείξουμε τώρα το ρεπορτάζ που μας έλεγε ο Νίκος Σπιτσέρης, αυτό που έχει δημιουργηθεί, με εισαγωγικά να το βάλω, αντιπαλότητα μεταξύ του νοσοκομείου της Δράμας και της Καβάλας. Την ώρα που ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι στα τέλη του μήνα Μαρτίου θα απολυθούν οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε αναστολή σύμβασης εργασίας και δεν έχουν εμβολιαστεί, στα όρια τους είναι οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Μάλιστα, στην εκτενή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι το Νοσοκομείο Καβάλας περιθάλπτει περιστατικά από το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Κλειστήκαμε. Όσες φορές κλειστήκαμε μέχρι τώρα, θα θυμάστε και πέρυσι, που φιλοξενούσαμε μόνο εμείς και νοσηλεύαμε τα περιστατικά COVID, ναι, από τους όμορους νομούς, ξαφνικά ανακαλύψαμε το Σάββατο το βράδυ ότι δόθηκε μια εντολή να διακομίζονται όλα τα περιστατικά του νομού Δράμας στην Καβάλα. Στο νοσοκομείο Καβάλας και πάλι. Χωρίς να προηγηθεί καμία συνεννόηση με κανέναν. Άρα σημαίνει ότι επιφορτίζεται με επιπλέον ακόμα περιστατικά. Περισσότερο. Μα, δεν ξέρετε κάτι. Πραγματικά, αν υπάρχει πρόβλημα, εννοείται ότι θα συνδράμουμε. Με όποιον τρόπο και πέρα από την υπερβολή του εαυτού μας. Εννοείται αυτό. Αλίμονο. Ωστόσο, η αντιμετώπιση δεν είναι σωστή. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να δίνεται μια εντολή και να μην το γνωρίζει κανείς. Να μην έχει προηγηθεί μια συνεννόηση. Τελικά ήρθε ένα περιστατικό. Ένα περιστατικό ήρθε από τη Δράμα. Άμεση ήταν η απάντηση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Κωνσταντίνου Κλητσιώτη, ο οποίος είπε ότι μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ήταν τεράστιος όγκος του νοσοκομείου Δράμας και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τα περιστατικά, λόγω νόσησης πολλών ιατρών. Το νοσοκομείο Δράμας είχε στα επίγοντά του, τη στιγμή που με πήρανε, 30 ασθενείς στην ουρά να εξεταστούν. Την ιστορία όλη τη δημιούργησε η διευθύντρια των επιγόντων, η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο, εντελώς ξαφνικά, πήρε αυτή την απόφαση να διαμαρτυρηθεί, να. Στα προόπτου και κυρίως, εάν θεωρούν ότι πραγματικά το νοσοκομείο της Καβάλας, που πολύ σωστά όντως έχει περιφερειακό χαρακτήρα η λειτουργία του, θα παρεμβαίνει και θα συνδράμει σε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία, ας το εξαιρέσουν και ας κάνουν μια εξαίρεση όσον αφορά την πρόσληψη. Ναι. Τις προσλήψεις. Να το ενισχύσουν για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που καλείται κατά καιρούς να κάνει. Τι έπρεπε να αφήσω εγώ τους ασθενείς αυτούς του Ιδρύματος χωρίς να νοσηλευτούνε? Και ναι, συνηγόρησα, ναι, να συνδράμουμε κι εμείς σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Το νοσοκομείο Καβάλας είναι ίσως το μοναδικό νοσοκομείο στην επικράτεια ολόκληρη που έχει τόσο τρομερό πρόβλημα το οργανόγραμμά του. Το οποίο μας δημιουργεί, δεν είναι την ιστορία, είναι παλιά,
η ιστορία. Από το 2012 είναι αυτό. Και απορώ γιατί η διευθύντρια των επιγόντων αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Συναδελφικά και μόνον έπρεπε από μόνη της να συνδράμει. Και μόνο συναδελφικά να συνδράμει στους συναδέλφους, τους γιατρούς της Δράμας, οι οποίοι πραγματικά περνούσαν χθες ένα γολγοθά, επαναλαμβάνω. Και μου ζητήθηκε να συνδράουμε και εμείς να πάρουμε περιστατικά του νομού Δράμας. Αυτό, η αντιμετώπιση του νοσοκομείου είναι αυτή που μας βγάζει έξω από τα ρούχα μας και είναι η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι. Δεν μπορεί να ενημερώνεται το τμήμα επιγόντων περιστατικών 11.30 ώρα τη νύχτα ότι έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Μένουμε στον χώρο της υγείας. Πάμε να συνομιλήσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Χονδρόπουλο, που έχουμε μία καταγγελία για θανάτους εκτός ΜΕΘ στο Παπα-Νικολάου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πράγματι, ο κύριος Γιώργος Τρελόπουλος, ο διευθυντής του αγγειοχειρουργικού του Παπα-Νικολάου, προχώρησε σε μια πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία ότι μεγάλο ποσοστό ασθενών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, του έτους που μόλις μας πέρασε, πέθαιναν εκτός ΜΕΘ. Είχε φτάσει η κατάσταση στο αδιέξοδο, είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και παρόλα αυτά δεν μπορούσαν να κάνουν απολύτως τίποτα. Ο αγγειοχειρουργός δίνει και στοιχεία ότι το 2021, για παράδειγμα, στις ΜΕΘ ήταν 456 άτομα και η θνητότητα ήταν 55%, δηλαδή πέθαναν 259 ασθενείς. Ενώ σε απλές κλίνες COVID, που νοσηλεύτηκαν περίπου 2.500 ασθενείς, είχαμε θνητότητα 14%. Πρόκειται για πολύ σοβαρές καταγγελίες από τον γιατρό, που δείχνει ότι το σύστημα υγείας στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους είχε φτάσει σε πάρα πολύ, πολύ κακή κατάσταση, ειδικά στην Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπουμε. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μας τα παρουσιάσανε τελικά, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση τα τελευταίο τρίμηνο του 2021, Θοδωρή. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, αυτό το ρηπορτάζ, αυτή την καταγγελία που πραγματικά συγκλονίζει. Σε καταγγελία των συνθηκών νοσηλείας ασθενών με COVID-19 για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2021, προχώρησε ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργικού στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, Γιώργος Τρελόπουλος. Σύμφωνα με το ιατρονέτ.gr, ο γιατρός αναφέρεται σε ασθενείς που έχριζαν διασωλήνωσης και πέθαναν αναμένοντας, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια. Σε πολλές περιπτώσεις, κατά το τρίμηνο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος του 2021, η κατάσταση στο νοσοκομείο είχε φτάσει σε αδιέξοδο με πολλούς ασθενείς, διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και άλλους ασθενείς σε απλές κλίνες κλινικών COVID με βαριά αναπνευστική δυσχέρεια που χρειαζόταν διασωλήνωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προχωρούσαμε σε διασωληνώσεις μόνο στην περίπτωση που διασφαλιζόταν ή προέκυπτε κλίνη ΜΕΘ στο δικό μας ή άλλο νοσοκομείο. Προφανώς, κάποιοι ασθενείς δεν είχαν τις εφεδρίες να περιμένουν και κατέληξαν. Ο αγγειοχειρούργος αναφέρει πως κατά το 2021 νοσηλεύτηκαν στις ΜΕΘ COVID 456 ασθενείς, με θνητότητα 55%, δηλαδή 259 ασθενείς πέθαναν. Ενώ σε απλές κλίνες COVID του νοσοκομείου νοσηλεύτηκαν 2.672 ασθενείς, με θνητότητα 14%, δηλαδή 388 ασθενείς. Το 2020 η θνητότητα στις ΜΕΘ ήταν στο 35%, 81 θάνατοι σε 229 νοσηλευόμενους και σε απλές κλίνες 14%, δηλαδή 179 θάνατοι σε σύνολο 1.282 νοσηλείων. Σύμφωνα με τον κύριο Τρελόπουλο, περισσότεροι από το 10% των διασωληνωμένων ασθενών παρέμειναν εκτός ΜΕΘ για 1 με 4 ημέρες. Αυτό συνέβη κατά κύριο λόγο το Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο του 2021 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αφού το σύνολο των 50 κλινών ΜΕΘ είναι κατελημμένες με COVID ασθενείς. Σε αυτή την υποομάδα διασωληνωμένων ασθενών COVID η θνητότητα είναι επιδεινωμένη και με τα πρώτα στοιχεία ξεπερνά το 60%, ενώ το 30% αυτών των ασθενών παραμένει ακόμη υπό μηχανική υποστήριξη σε κλίνες ΜΕΘ. Κατά τα έτη 2020-2021 καταγράφηκαν στο Παπα-Νικολάου 927 θάνατοι ασθενών με COVID, από τους οποίους οι 587 παρατηρήθηκαν σε απλές κλίνες COVID και οι 340 στις ΜΕΘ. Αυτό σημαίνει πως το 60% των θανάτων συνέβη εκτός ΜΕΘ. Οι ασθενείς με COVID που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο κατά το έτος 2021 είναι διπλάσια από αυτούς που νοσηλεύτηκαν το 2020, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε απορρίθμιση της τακτικής λειτουργίας του νοσοκομείου και φυσικά σε εξουθένωση σωματική και ψυχική των υγειονομικών της πρώτης γραμμής, με αυτονόητη επίπτωση στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, υπογραμμίζει ο αγγειοχειρούργος και καταλήγει. Αλλά και για το σύνολο της Θεσσαλονίκης. Στο τέλος του τρίτου κύματος καταγράφηκαν περίπου 1.500 θάνατοι ασθενών με COVID-19, από τους οποίους οι 1.000 περίπου ασθενείς κατέληξαν σε απλές κλίνες COVID-19, γεγονός που επιβάλλει διερεύνηση των αιτιών και παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης, καταλήγει ο γιατρός. Μένουμε σε αυτή την καταγγελία, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τρελόπουλο, διευθυντή αγγειοχειρουργός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο Παπα-Νικολάου.
Γιατρέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που πάντα αποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Μαζί μας και ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος από το ΦΛΑΣ και τη Δυτική Μακεδονία, ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το Σέντερ την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και βέβαια και ο Γιώργος ο Χονδρόπουλος που μας έδωσε το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συμβαίνει στο Παπα-Νικολάου, γιατρέ, για πείτε μας. Καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι μόνο στο Παπα-Νικολάου, είναι ένα παράδειγμα μιας πραγματικότητας που ζήσαμε αυτή τη διετία που νομίζω χαρακτηρίζει όλο το σύστημα υγείας, όλα τα νοσοκομεία και πολύ περισσότερο τα δικά σας, τα περιφερειακά νοσοκομεία. Για να είμαστε ακριβείς, αν δώσουν τα νούμερα και βγουν στον αέρα τα πραγματικά νούμερα των νοσοκομείων. Στο δικό μου νοσοκομείο λοιπόν την διετία 2021 νοσηλεύτηκαν 4.000 ασθενείς περίπου. Από αυτούς οι 685 διασωληνώθηκαν. Από τους διασωληνωμένους ασθενείς, τους 685 αυτή τη διετία, οι 340, δηλαδή 50% κατέληξε. Από αυτούς ένα ποσοστό 10% που διασωληνώθηκαν και έμειναν εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας για 1 με 4 μέρες, είναι ακόμα χειρότερα τα αποτελέσματα, ξεπερνούν και το 60% της θνητότητας. Ένα επίσης σοβαρό στοιχείο είναι ότι 60% των θανάτων στο Παπα-Νικολάου, και δεν νομίζω ότι είναι μόνο το Παπα-Νικολάου, θα σας πω στοιχεία και της Θεσσαλονίκης αν θέλετε. Βεβαίως. Το 60% των θανάτων συνέβηκε εκτός ΜΕΘ, τις απλές κλίνες ΜΕΘ. Δηλαδή από τους 907 εμείς θανάτους που είχαμε τη διετία, οι 567, δηλαδή ένα 60%, συνέβηκε εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας, που αυτό θέλει τις δικές του προσεγγίσεις, τις δικές του ερμηνείες και επειδή έχει μεγάλο μέρος πολιτικής ευθύνης, γι' αυτό και κατά την δική μου ερμηνεία αποσιωπάται σε μεγάλο βαθμό. Γιατί αυτό που έγινε στην κοινότητα και πίεσε πολύ στα νοσοκομεία, δηλαδή το ότι δεν έγινε τίποτα στην κοινότητα, από άποψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από άποψη ιχνηλάτησης, επιδημιολογικής επιτήρησης, και αυτό και το πληρώσαμε στα νοσοκομεία. Το 2021 η θνητότητα από 35% που ήταν στις ΜΕΘ το 2020 πήγε στο 55%. Πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται μόνο στη Δέλτα. Αυτό δεν είναι αληθές, διότι και τα άλλα κράτη, και η Γαλλία και η Αγγλία και η Γερμανία, είχανε και άλλες πολλές χώρες, είχανε Δέλτα. Δεν αυξήθηκε τόσο πολύ η θνητότητα στις ΜΕΘ. Γιατί αυξήθηκε σε εμάς? Διότι, δεν θέλει να το λέει κανένας, όμως το προσωπικό που ήταν στην πρώτη γραμμή έχει αυτό που λέμε επαγγελματική εξουθένωση. Αυτό το πράγμα αντανακλά και στην απόδοση και στην αποτελεσματικότητα αυτών των ανθρώπων όταν δουλεύουν. Δεύτερον, όταν χρειαζόμασταν τις ΜΕΘ, τις μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν είχαμε να διασωληνώσουμε, τότε θα έπρεπε να επιταχθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορούσαν να μας άφησαν να διασωληνώνουμε εκτός. Εδώ έχει ευθύνη και το ίδιο το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο, διότι επέτρεψε αυτή την κατάσταση να διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ. Ακούσατε και οι ίδιοι νομίζω τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να διασωληνώνονται και εκτός ΜΕΘ. Είναι το ίδιο επαρκής και ισότιμη η φροντίδα. Και ήρθε ο Λίτρας και ο Τσιόδρας να του αποδείξουν ότι 1.500 περίπου θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί στη χώρα στο διάστημα ενός εξαμήνου, όχι της διετίας. Κάπου ανάλογα είναι και τα δικά μας. Εμείς το 21 στο Παπα-Νικολάου είχαμε διπλάσιο φορτίο από ό,τι είχαμε το 2020. Όλο αυτό ως περιγραφή έχει ένα συμπέρασμα. Το κράτος δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ούτε από άποψη κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, ούτε από άποψη ανθρώπινου δυναμικού. Ούτε ξεκούρασε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, ούτε και προσέλαβε άλλους. Αυτά είναι ψεύδη, τα οποία είναι συστηματικά αναπαράγονται από κάποια μέσα, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι συγκλονιστικά τόσα μας λέτε, γιατρέ. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Αυτή είναι όμως η πραγματική πραγματικότητα. Και συγγνώμη που το έκανα
συνολική αποτίμηση της διετίας για να βγουν μόνιμα συμπεράσματα. Καταλάβατε, να μην είναι το στιγμιότυπο μιας στιγμής. Και αυτά είναι μόνιμα πλέον συμπεράσματα. Πάνω σε αυτά πρέπει να πατήσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη μέρα. Και αφορά κυρίως και κατά κύριο λόγο και εσάς και τη Δυτική Μακεδονία. Ακούω τα νέα από τη Δυτική Μακεδονία, διότι στο πλάνο τους η κυρία Γκάγκα, ο κύριος Πλεύρης, πέρα από το να διώξουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, 10-15 χιλιάδες ανθρώπους, θα κλείσουν και νοσοκομεία. Δηλαδή, εξ αρχής θα διώξουν τον κόσμο και στη συνέχεια θα έρθουν να επικαλεστούν ότι αυτά τα νοσοκομεία δεν έχουν προσωπικό. Και θα κλείνουμε. Καταλάβατε ποια είναι η επόμενη μέρα. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε όλοι. Και εσείς και εμείς, και η υγειονομική και η κοινωνία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να ρωτήσουν κάτι τον γιατρό. Ειδικά ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος, επειδή έκανε αναφορά και στη Δυτική Μακεδονία, ήδη έχουμε και αυτό που εφέρεται ως λαγό το Δήμο Κοζάνης να μιλάει για ένα νοσοκομείο καινούριο που μπορεί να κλείνει τα υπόλοιπα ή να τα μετατρέψει σε κέντρα υγείας. Υπάρχει μια κινητικότητα, όπως εύστοχα το περιγράφει ο γιατρός ο κύριος Τρελόπουλος. Έλα, Βαγγέλη. Υπήρξαν περίοδοι όπου και σε δικά μας νοσοκομεία ο αριθμός εισαγωγών εκτός ΜΕΘ ήταν μεγαλύτερος από αυτόν εντός των ΜΕΘ λόγω της έλλειψης κλινών και επειδή, όπως είπατε, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί πολλές ζωές εάν είχαν την φροντίδα που έπρεπε. Θέλω να μου αξιολογήσετε υγειονομικά, γιατρέ, την φράση τι εντός, τι εκτός ΜΕΘ, η παροχή είναι ίδια στους πολίτες. Καταδεικνύει την πλήρη άγνοια και την πλήρη αίσθηση υποκρισίας ή αλαζονίας απέναντι στο ανθρώπινο πρόβλημα, στον ανθρώπινο πόνο. Και αν προέρχεται από έναν πρωθυπουργό, πρέπει την επόμενη μέρα να κάνει χαρακίρι. Όχι μόνο να παραιτηθεί, χαρακίρι να κάνει, λέτε. Βεβαίως. Μάλιστα. Όταν 23.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα και εσύ δεν ξέρεις ή δεν έχεις τους συμβούλους ή το λες προσχηματικά ή λες ψέματα, ακόμα περισσότερο, ότι είναι το ίδιο να φροντίζουν έναν ασθενή μέσα στην εντατική και έναν ασθενή εκτός εντατικής διασωληνωμένο, έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Πρέπει να δώσεις τη σκυτάλη σε άλλον. Μάλιστα. Νίκος Πιτσέρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Δεν έμεινε κάτι να ρωτήσουμε. Μένεις άφωνος. Είναι, Θόδωρε, αυτή η εφιαλτική κατάσταση την οποία περιγράφουμε εδώ και 2 χρόνια. Πράγματι, είναι πρωτοφανής κρίση συγκεκριμένη της πανδημίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν επιστρατεύθηκε ο ιδιωτικός τομέας με τον τρόπο που έπρεπε. Όχι με ιδιώτες γιατρούς που μόνοι τους θα πήγαιναν στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά με επιστράτευση ολοκληρωμένων κλινικών και ολοκληρωμένων μονάδων εντατικής θεραπείας, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και φτάνουμε στο σήμερα όπου έχουμε το burnout των υγειονομικών, έχουμε την πλήρη εξάντληση και η πλήρης εξάντληση δεν συνεπάγεται, δεν είναι μόνο ζήτημα των ανθρώπων αυτών, είναι και των υπηρεσιών που αναπόφευκτα παρέχουν και οι οποίες συχνά έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι θάνατοι. Το γεγονός, αυτά τα ρεκόρ, τα μαύρα ρεκόρ των θανάτων θα πρέπει κάποια στιγμή να αποτελέσουν αντικείμενα μιας ενδελεχούς έρευνας. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας. Και ένα... Προφανώς, ναι, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρατήρηση... Βεβαίως, γιατρέ, βεβαίως. Όλο το στρατηγικό αφήγημα που στηρίχθηκε πάνω σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο με το επιτελικό κράτος από την Αθήνα να σχεδιάζει, να δίνει εντολές και να υλοποιείται από κάτω από ανεπαρκείς μηχανισμούς. Το είδατε και στο Χιονιά τώρα, το είδατε και στις πυρκαγιές πέρσι, το είδαμε και εμείς, το ζήσαμε καλά στο πετσί μας στην πανδημία. Είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο. Το γεγονός ότι δεν μπήκανε στη μάχη η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί φορείς, οι ιατρικοί σύλλογοι. Προσέξτε, οι ιατρικοί σύλλογοι, εξαντλήθηκε ο διάλογος μέσα σε κάνα 2 νύχτες. Αυτός είναι θεσμικός διάλογος για να ενταχθούν οι ιδιώτες. Εγώ δεν λέω να μην μπουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όμως οι γιατροί οι ιδιώτες με το ιατρείο τους στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης ή στις Αμπελόκηπους ή οπουδήποτε αλλού έπρεπε να μπουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από το ιατρείο τους έπρεπε να προσφέρουν και όχι προσχηματικά να τους επιτάξουν και από τους 23 που επιτάξαν στον Παπα-Νικολάου ήρθαν οι 5.
Είναι εύστοχο αυτό που λέτε, γιατρέ. Είναι εύστοχο αυτό που λέτε. Δεν έγινε ούτε. Η όλη οργάνωση είναι εύστοχο, του πράγματος είναι απαράδεκτη. Δεν έγινε ούτε διάταξη δυνάμεων, ούτε χτίστηκαν πολιτικές από κάτω προς τα πάνω. Είναι καθαρό. Και βέβαια, να τελειώσω με το ότι ξεκινά τη μάχη, πώς το λένε, επικεντρώνοντας την πολιτική συνένεση και των άλλων δυνάμεων. Τους βάζεις και αυτούς σε ένα τραπέζι να πούν και αυτοί τις ιδέες τους. Οι χώρες που πέτυχαν, όπως η Πορτογαλία, είχαν διασφαλίσει την πολιτική συνένεση των άλλων πολιτικών κομμάτων. Δεν έρχεσαι σε αντίθεση μαζί τους, κρύβει στοιχεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε όλα τα νοσοκομεία στο site τους και όχι να διακονιζόμαστε μεταξύ μας αν είναι τα στοιχεία μου αληθή ή όχι. Έπρεπε να τα βγάζουν στο site. Η διαφάνεια, η επικαιροποίηση, η διαφάνεια, η συστηματικότητα, η αποκέντρωση της επίσημης πληροφορίας έπρεπε να είναι βασικό εργαλείο για να μην αφαιθεί χώρος σε συνωμοσιολογικά σενάρια. Όχι να κρύβουν τα στοιχεία για να μην παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα. Υπάρχει και κάτι χειρότερο, γιατρέ. Και όσοι συνάδελφοί σας τοποθετούνται και δίνονται συνεντεύξεις, τους γίνονται και ΕΔΕ. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν είναι εις γνώσεις σας. Το έχουμε ζήσει δηλαδή. Γίνονται. Είμαι μάρτυρας. Α, είστε μάρτυρας. Η πρόεδρος του Εργασιακού Σωματείου των Γιαννητσών της ΕΔΕΣΗΣ είπε το αυτονόητο, ότι δεν είχαμε κρεβάτια, δεν είχαμε υλικά. Ήρθαν βέβαια μετά από ένα χρόνο και την κλείσανε την εντατική της ΕΔΕΣΗΣ. Η πρόεδρος λοιπόν είπε τα αυτονόητα και την έκαναν μήνυση. Έτσι, όχι ακριβώς. Μόνο ΕΔΕ, όχι μόνο ΕΔΕ, μήνυση. Έτσι είναι. Ο Γιώργος ο Χονδρόπουλος, αν θέλει κάτι να ρωτήσει στον γιατρό, αλλά να μας δώσεις και μία δυσάρεστη είδηση που μήπως θέλεις να την σχολιάσει ο κύριος Τρελόπουλος. Που θα έχουμε. Ξεκινήσω πρώτα με ένα ερώτημα με τον γιατρό, γιατί πρέπει ουσιαστικά για να καταλάβουν και τη λαφέδες, τι συζητάμε, να το κάνουμε εικόνα, έτσι. Πρόκειται για ένα νοσοκομείο, ένα μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο έχει γεμίσει έχουν γεμίσει κλίνες μέθου. Ξαφνικά έρχονται 2-3 καινούργιοι ασθενείς, οι οποίοι πρέπει να νοσηλευθούν, πρέπει να διασωληνωθούν, πρέπει να έχουν μια ειδική θεραπεία και φτάνουν σε ένα σημείο να περιμένουν σε άλλες μονάδες χωρίς την κατάλληλη προσοχή, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσει και ο γιατρός. Νομίζω άλλοι νοσηλευτές είναι για τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στη ΜΕΘ, άλλοι είναι οι νοσηλευτές εντατικής, άλλοι νοσηλευτές των απλών κλίνων COVID. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο έλεος του Θεού, πραγματικά, γιατρέ. Δηλαδή, δεν είχαν την απαραίτητη μέρημνα και δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να τους στηρίξουν για να μην πεθάνουν. Αυτό γίνεται. Όταν ένας ασθενής βρίσκεται στις απλές κλίνες COVID, στις απλές κλινικές, τότε του παρέχεται η φροντίδα μέχρι στο βαθμό που η δύσπνοιά του να μην επιβάλλει διασωλήνωση. Όταν, σας δίνω μια σχηματική εικόνα, όταν μια βραδιά, και δεν είναι σπάνιο αυτό, συνέβη και πολλές φορές, τουλάχιστον στα δύο τρίμηνα φθινοπόρου του 20 και του 21, το είδαμε μπροστά μας πολλές φορές, το έζησα και εγώ, όπου έχεις 5 ανθρώπους να χρειάζονται διασωλήνωση, δηλαδή έχουν ξεπεράσει τα όρια της απλής φροντίδας που λέτε κι εσείς, και θέλουν διασωλήνωση. Και δεν έχεις κανένα κρεβάτι, ούτε στο νοσοκομείο σου, ούτε σε άλλο νοσοκομείο της πόλης. Και έχεις 50 κρεβάτια εντατικής του ιδιωτικού τομέα άδεια. 20 κρεβάτια άδεια. Πέστε μου που βρίσκεται το όριο της ηθικής και της διοντολογίας. Και δεν τον διασωληνώνεις αυτούς τους 5, παρά περιμένεις να αδειάσεις κρεβάτι. Ή τους διασωληνώνεις και τους αφήνεις εκεί στο κρεβάτι. Το 21 ζήσαμε και αυτό τώρα. Πήραν εντολή από πάνω, γιατί αυτή είναι εντολή κυβερνητική για να διασφαλίσουν το αφήγημα, προσέξτε. Αυτό έχει μια συνέχεια, το αφήγημα της κυβέρνησης. Από τη στιγμή που απέτυχε ο Πρωθυπουργός τον Ιούνιο και είπε θα έχουμε ένα κανονικό και φυσιολογικό καλοκαίρι και δεν του βγήκε, αρχίσανε τα εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο φταίει ο κόσμος. Φταίνει ανεμβολίαστοι, φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Το δεύτερο εργαλείο, εγώ δεν θα κλείσω για τους ανεμβολίαστους την υπόλοιπη λειτουργία του νοσοκομείου. Άρα, κρατάω κάποιες μεθ για τους υπόλοιπους δήθεν. Όταν όμως κατακλυσμιαία ήρθε το τέταρτο κύμα, το φθινόπωρο αυτό του 21, τότε διασωληνόταν και μέναν 6, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μέχρι και 9 ανθρώπους διασωληνόμενους σε απλές κλινικές. Εκεί στις απλές κλινικές COVID, ούτε ο νοσηλευτής, ούτε το μηχάνημα που έχεις διασωληνώσει τον άνθρωπο, ούτε τα φάρμακα ξέρει να τα δώσει, ούτε να τον προσέχει, τις παραμέτρους που έχει το μηχάνημα.
Είναι δύσκολα πράγματα. Ιδάλλως, αφελώς θέλω να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό. Είναι δυνατόν τότε δεν χρειάζεται να χτίζουμε μονάδες εντατικής θεραπείας, τους διασωληνώνουμε και τους αφήνουμε εκεί που είναι. Γιατρέ μου, εδώ χάνουμε ασθενείς μέσα στις μονάδες από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, γιατί θα έπρεπε να έχουμε τρεις νοσηλευτές ανά ασθενή και περισσότερους γιατρούς και έχουμε μία νοσηλεύτρια για τρεις ασθενείς και έχουμε απόλυτα και λοιμώξεις. Δηλαδή, μην το κάνουμε τώρα και χειρότερο, μην το κάνουμε και χειρότερο. Προσέξτε. Ακριβώς. Εντάξει. Προσέξτε. Το 20, το Παπα-Νικολάου στις εντατικές είχε 35% θνητότητα. Στις εντατικές, στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2021 έχει 55%. Λένε ότι οφείλεται στο Δέλτα, στη Δέλτα μετάλλαξη. Μα και οι άλλες χώρες είχαν την ίδια μετάλλαξη. Είχαν φροντίσει όμως να πάρουν υγειονομικό προσωπικό, να επενδύσουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να μην ζοριστεί πολύ το σύστημα. Ξέρετε ότι ακόμη και σήμερα γελάει ο κόσμος όταν λένε πάρτε τον γιατρό σας τηλέφωνο όταν έχετε πρόβλημα. Ποιο γιατρό? Δεν υπάρχει οικογενειακός γιατρός στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Εκεί έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιώτης γιατρός, ο πνευμονολόγος, κακός τον επιτάσσεις και τον πας στο νοσοκομείο. Που δεν πάει τελικά γιατί επικαλείται διάφορα. Γιατί δεν τα έχεις λύσει ούτε εκείνα. Ζητάει ασφαλιστική κάλυψη και δεν το έχεις κάνει. Όμως έπρεπε να τον κρατήσεις στο ιατρείο του, να κοιτάξει να ενημερώσει τον κόσμο, να τον εμβολιάσει, να του παράσχει πληροφορίες, φάρμακα. Αλλά αυτοί δεν κάναν τίποτα από όλα αυτά. Λες και είναι σχεδιασμένο να είναι ανίκανοι. Και αποδυναμώσανε και την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τα κέντρα υγείας μεταφέροντας στον κόσμο. Κάναν το χειρότερο. Στο νοσοκομείο. Πήραν τον κόσμο από τα κέντρα υγείας και τον φέραν στο νοσοκομείο. Και τα αγροτικά ιατρία και να μην τα λέμε τώρα. Αν είναι δυνατόν. Το αντίθετο έπρεπε να γίνει. Ωραία. Επειδή έχω και πίεση χρόνου. Έχουμε μία εμβολή 36χρονης. Έχουμε μια εμβολή 36χρονης γυναίκας, πραγματικά, χθες το βράδυ. Η 36χρονη, να πούμε, ήταν έγκυος, έκανε καισαρική εγχείρηση προκειμένου να γεννήσει το μωρό της, αλλά έπαθε εμβολή, την μετέφεραν άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ξεκίνησε μια τεράστια διαδικτική κινητοποίηση προκειμένου να μαζευτούν οι 40 φιάλες αίματος από εθελοντές αιμοδότες εδώ από όλη την περιοχή του Εύρου. Η γυναίκα όμως, να πούμε, ότι δεν άντεξε και ξέπνευσε σύμφωνα με τους γιατρούς από μαζική πνευμονική εμβολή. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι το μωρό είναι υγιέστατο. Γιατρέ, βλέπετε τι ζούμε. Στη ναι. Δυτική Μακεδονία, στο Ομαρχιακό Νοσοκομείο της Κοζάνης, ένα παιδί 16 χρονών, σήμερα χθες μου λένε άλλο ένα παιδί 14χρονο, δεν μπορεί να κάνει χειρουργείο, ούτε σκολικοδίτιδα, γιατί δεν υπάρχει αναισθησιολόγος. Μία εγκυμονούσα που κυοφορούσε νεκρό βρέφος, δεν μπορούσε να χειρουργηθεί, γιατί δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Την πηγαίναν από το μαμάτσιο στον Ποδοσάκιο και έκοβε βόλτες. Και άλλα πολλά. Πού οδηγούμαστε? Κοιτάξτε, είναι εμφανές πλέον ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να το καταργήσει το δημόσιο σύστημα υγείας, να το υποβαθμίσει. Δηλαδή θέλει να το κόψει σε κομμάτια και να το δώσει στον ιδιωτικό τομέα. Δισεκατομμύρια έχουν φύγει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν στηρίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Κανονικά έπρεπε κάθε υγειονομική περιφέρεια, έχουμε 7 υγειονομικές περιφέρειες, έπρεπε κάθε υγειονομική περιφέρεια να είναι αυτόνομη από άποψη υλικοτεχνική και από άποψη ανθρωπίνου δυναμικού. Είναι αδιανόητο να πάμε στην επόμενη μέρα με τις λογικές του Πλεύρη και της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω το έχει καταλάβει και η κοινωνία, ότι χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας στιβαρό, αυτό κάνει όλη η Ευρώπη, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καταρχήν τις κοινωνικές ανισότητες. Ο κόσμος συνεχώς φτωχαίνει και πρέπει να επικαλείται τον ιδιωτικό τομέα. Από πού θα τα πληρώσει αυτά? Πέραν των ζωών που χάνουμε για νέων ανθρώπων. Κύριε Τρελόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ. Κρατάμε τις παρατηρήσεις σας, τα συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία μας καταθέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα και να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και διαζώσεις με περισσότερο χρόνο και άνεση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να δούμε τώρα τι εξελίχθηκε χθες στη Βουλή, όπου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, και ενώ βρισκόταν στο βήμα ο Παύλος Πολάκης, ο πρόεδρος της Βουλής του κλείσε τα μικρόφωνα. Και αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένταση. Ας δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Διακόπηκε η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής μετά το επεισόδιο ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον προεδρεύοντα Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος έκλεισε το μικρόφωνο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόπιν διαφωνίας του, γιατί μιλούσε για την Οβάρτη στο νομοσχέδιο για τον αναπτυξιακό νόμο. Κάντε μία επίκαιρη ερώτηση να έρθει ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι τώρα. Τώρα θα σεβαστείτε τον κανονισμό και την ημερήσια διάταξη. Δεν γίνεται ερώτηση για την αρχιοθέτηση, μην με διακόπτετε. Λοιπόν, σας το 2013 εξηγώ. Και εγώ σας εξηγώ ότι ό,τι και να κάνετε, εάν, εγώ θα τα πω. Σας υπενθυμίζω τον κανονισμό, εάν και δεν, το ξέρω τον δεν κανονισμό, συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις του Προεδρίου, ο βουλευτής γιατί έχει είστε εκτός θέματος, θα σας αφαιρέσω το λόγο. Δεν είστε εσείς αυτός που θα μου θα πει αντίθετος. Θα σας αφαιρέσω το λόγο. Λοιπόν, κύριο Γεωργιάδη, αυτοστήσατε. Θα σας αφαιρέσω το λόγο. Κάντε και έτσι, αυτοστήσατε. Δεν συμμορφώνεστε. Δεν συμμορφώνεστε. Υπάρχει. Δεν συμμορφώνεστε, κύριε Πολάκη. Λοιπόν, μιλάτε πάνω μου. Εφαρμόζω τον κανονισμό. Λοιπόν, μην μιλάτε πάνω μου. Υπάρχει το δεύτερο. Θεωρώ το λόγο. Είναι πόσο στημένο είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε, δεν θα μου αφαιρέσετε κανένα λόγο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το λόγο μέχρι πάμε παρακάτω. Συζήτηση. Λοιπόν, πάμε εάν παρακάτω. Συμμορφωθείτε, πάμε παρακάτω. Τη Βουλή επίσης, στις σελίδες, επίσης, Βουλής, καλέστε τον. Καλέστε τον. Λοιπόν, καλέστε τον. Σας... Καθίστε κάτω. Λοιπόν, λοιπόν, σας στέρισα το λόγο. Δεν γράφετε τίποτα. Σας στερώ το λόγο. Εν τέλει, ο κύριος Αθανασίου ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη συνεδρίαση προκειμένου να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής και να εξετάσει εφόσον θα κατατεθεί μομφή κατά του πρώην Υπουργού, ο οποίος παρέμεινε για ώρα στο βήμα. Σε συνέντευξή του στην Αναστασία Γιάμαλη, ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε πως του έκλεισαν το μικρόφωνο για να μην πει την αλήθεια για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο προηγούμενος ομιλητής μιλάει και λιβανίζει για 5 λεπτά την αρχιοθέτηση του Γεωργιάδη και όταν εγώ εδώ αποδεικνύω ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί με αυτούς τους δικανικούς συλλογισμούς που κρύβουν στοιχεία, δεν παίρνουν υπόψη τους άλλα, αυτό δεν είναι δικό μου δημοκρατικό δικαίωμα. Το κίνημα αλλαγής επιτέθηκε εξίσου σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για το νέο επεισόδιο Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση μεταξύ των δύο κομμάτων υποβαθμίζει τη Βουλή των Ελλήνων. Η απόψινή θλιβερή εικόνα στο ελληνικό κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ότι κάποιοι συνειδητά επιδιώκουν τον ολοένα και βαθύτερο ευτελισμό των θεσμών. Η χουλιγκανικού χαρακτήρα σύγκρουση μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε πρωτοφανείς καταστάσεις και μετατρέπει τη Βουλή των Ελλήνων σε Βουλή μιας τριτοκοσμικής χώρας. Μαζί δημιουργούν και συντηρούν τοξικό κλίμα που ενισχύει την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών για την πολιτική και υποβαθμίζει την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Βολές κατά του κοινάλεξ απέλησε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη στάση του κόμματος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου στη Βουλή με τον Παύλο Πολάκη. Η Πειραιός κάνει λόγο για ίσες αποστάσεις που κρατά το κοινάλ, οι οποίες, όπως λέει, συνεπάγονται με ταύτιση με τον πολακισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε ένα πρωτοφανές περιστατικό όπως το χθεσινό, δεν μπορεί κανείς να κρατά ίσες αποστάσεις. Δεν μπορείς να κρατάς ίσες αποστάσεις ανάμεσα στον Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη μία και τους κανόνες της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου από την άλλη. Γιατί ίσες αποστάσεις στην περίπτωση αυτή σημαίνουν ταύτιση με τον πολακισμό του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι βλαπτικό για τη δημοκρατία. Το κοινάλ απέναντι σε μια καθαρά αντιθεσμική συμπεριφορά επέλεξε του ρόλου του επιτίδιου ουδέτερου. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του μιλά για μια πρωτοφανή κοινοβουλευτική εκτροπή σε βάρος του Παύλου Πολάκη και στόχο να πληγεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαδίζει πλέον σε επικίνδυνα για τη δημοκρατία μονοπάτια. Πριν από λίγο είχαμε μια πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά ήθη εκτροπή εις βάρος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Προεδρεύων Χαραλάμπος Αθανασίου σε διατεταγμένη υπηρεσία δεν δίστασε να κλείσει τα μικρόφωνα στον Παύλο Πολάκη όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να μιλάει για το σκάνδαλο Νοβάρτης με την δικαιολογία ότι μιλάει για άσχετο θέμα. Το σύστημα Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι δεν είναι ούτε νέα ούτε δημοκρατία. Μένουμε στο θέμα να καλησπέρισω τους συναδέλφους, τον Αντώνη τον Τελόπουλο από την Αλεξανδρούπολη. Μαζί μας παραμένει ο Νίκος ο Σπιτσέρης και βέβαια ο Κώστας ο Μαυρίδης. Για να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Αντώνης. Τι ακριβώς έγινε, Αντώνη?
Ναι, Θόδωρε, καλησπέρα. Πράγματι, χθες είχαμε ένα επεισόδιο μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Παύλου Πολάκη, και του αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Αθανασίου. Από ό,τι φαίνεται, η πρόταση μομφής που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας τις προηγούμενες ημέρες δημιούργησε έτσι ένα κλίμα πόλωσης το οποίο συντηρείται. Βέβαια, αυτό δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση να φτάσουμε σε σημεία θεσμικής εκτροπής, κυρίως γιατί από ό,τι φαίνεται ο κύριος Αθανασίου έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο σε σχέση με τα καθήκοντά του και διέκοψε τον Παύλο Πολάκη ακριβώς γιατί θεώρησε πως βρίσκεται εκτός θέματος. Να θυμίσουμε εδώ πως οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα και την αυτονομία να τοποθετούνται όπως νομίζουν και κρίνονται γι' αυτό. Όπως επεσήμανε και ο κύριος Σκανδαλίδης, ένας κοινοβουλευτικός με πολλά χρόνια θητείας στην πλάτη του, ανάλογο περιστατικό είχε 40 και περισσότερα χρόνια να συμβεί. Από εκεί και πέρα, αυτό το επεισόδιο δημιούργησε κάποιες αλυσιδωτές αντιδράσεις. Είχαμε και ένα στο παρασκήνιο μια σύγκρουση πάλι του κύριου Πολάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη στο καφενείο της Βουλής. Εκεί ανταλλάχθηκαν και κάποιες κουβέντες, κάποιοι χαρακτηρισμοί που είναι καλό να μην ανταλλάσσονται, κυρίως όταν παραπέμπουν και σε ομοφοβικά ή σεξιστικά έτσι πρότυπα. Νομίζω ότι εκεί ίσως ο κύριος Πολάκης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Αν μη τι άλλο, Θοδωρή, νομίζω όλη αυτή η συζήτηση ίσως να εγκαινιάζει μια νέα, έτσι, μια μακριά προεκλογική περίοδο, αν και όπως θα δούμε αργότερα και στο δεύτερο ρεπορτάζ, ο κύριος Στασούλας προσπάθησε σήμερα να χαμηλώσει τους τόνους, να μαζέψει λίγο την κατάσταση, αλλά όλοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης στηλίτευσαν τη συγκεκριμένη πρακτική του Προεδρείου. Πάντως, δεν ξέρω αν εγκαινιάζει μια μακρά περίοδο, αλλά όπως και εσύ εύστοχα είπες, δεν υπάρχει προηγούμενο, άρα πόσο μάλλον στον νόμο της δημοκρατίας να έχουμε φήμωση. Αρκετά έχουμε ψαλίδισμα των ελευθεριών των πολιτών, χάρη της πανδημίας, έτσι, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα. Έτσι, αρκετά βάλεται και η δημοσιογραφία, που επίσης είναι βασικός πυλώνας στη δημοκρατία, στην ελευθερία της έκφρασης. Αλλά βέβαια και από την άλλη, δεν ξέρω αν θα είναι μακρά η προεκλογική περίοδος και αν έτσι εγκαινιάζεται, θα πρέπει ο δημόσιος διάλογος να είναι με ευπρέπεια και όχι με εκφράσεις, όπως είπες, είτε ομοφοβικές είτε σεξιστικές κτλ. Διότι είμαστε σε μια περίοδο που χρειάζεται ένας γόνιμος δημόσιος διάλογος, γιατί είναι πάρα πολλά ανοιχτά τα προβλήματα και τα μέτωπα. Δεν ξέρω αν θέλουν να σχολιάσουν το χθεσινό οι άλλοι δύο συνάδελφοι, ο Νίκος ο Σπιτσέρης και ο Κώστας ο Μαυρίδης. Κώστα. Εγώ θα πρόσθετα ότι ο Παύλος ο Πολάκης είναι ίσως είναι ο εκπρόσωπος της πτέρυγας του σκληρού ΛΟΚ και φαίνεται ότι και με τον Άδωνη Γεωργιάδη μοιάζει κάτι σαν κριτική βεντέτα. Οι δυο τους κάθε φορά που συναντιούνται ανταλλάσσουν κουβέντες ή σε κάθε περίπτωση ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσουν επεισόδιο. Μοιάζει να έχουν προηγούμενα και να συνεχίζεται αυτό, να μην έχει τελειωμό. Ναι. Νίκο. Όλοι στη Βουλή και οι 300 έχουν την ίδια ευθύνη για την πολιτισμένη για τον πολιτισμένο διάλογο, για την ευπρέπεια, για την ανταλλαγή επιχειρημάτων πολιτικών και όχι για τέτοιου είδους παρεκτροπές. Το θέμα είναι το εξής. Αντικειμενικά κανείς επιμερίζει διαφορετικά την ευθύνη όταν μοιράζεται μεταξύ ενός ο οποίος εκείνη τη στιγμή κάθεται στο Προεδρείο και διευθύνει τη συζήτηση και ενός βουλευτή. Και είναι αλήθεια ότι όλοι αντελήφθησαν ότι με το που ανέβηκε ο Παύλος Πολάκης στο Βήμα για να μιλήσει, ο συγκεκριμένος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Αθανασίου, ήταν αποφασισμένος να μην τον αφήσει να μιλήσει. Και από εκεί μετά έγινε ό,τι έγινε. Αυτό νομίζω ότι δεν χωράει καν σε κριτική, είναι πέρα από κάθε προηγούμενο. Είναι αυτό που είπε ο κ. Σκανδαλίδης, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός με πολύ μακρά θητεία. Ναι, και το
Αυτό που προκαλεί επιπρόσθετα όμως δεν είναι ότι είναι μόνο το πρωτόγνωρο. Είναι ότι πριν ακριβώς από τον κύριο Πολάκη είχε προηγηθεί βουλευτής, ο οποίος μιλούσε για την Οβάρτης και δεν εμποδίστηκε, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Επειδή την παρακολούθησε τη συζήτηση. Ναι, είναι ακριβώς έτσι, αλλά αν με επιτρέψεις, Θεόδωρο, νομίζω ότι και αυτό να μην συνέβαινε. Δηλαδή το να μην. Όχι, η επίκληση ότι είσαι εκτός θέματος. Δηλαδή δεν στέκει πουθενά αυτό το πράγμα. Εκ των πραγμάτων, αυτή η άποψη, αν υιοθετηθεί, ξεκινάει έτσι μια καινούργια πρακτική, πολύ επικίνδυνη για τα κοινοβουλευτικά πράγματα, όπου ουσιαστικά λογοκρίνεται η αυτονομία του λόγου που έχει ο κάθε βουλευτής, που αποτελεί και θεμέλιο έτσι, και του κοινοβουλευτικού βουλευτισμού μας, αλλά και της αστικής δημοκρατίας έτσι όπως την έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ πως ο κύριος Στασούλας το αντιλήφθηκε αυτό, γι' αυτό προσπάθησε σήμερα, αδειάζοντας αν μη τι άλλο τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Αθανασίου, να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία. Το θέμα είναι ακριβώς, και γι' αυτό το συνέδεσα, όπως και πολύ σωστά είπε και ο Νίκος προηγουμένως, με το πόσο αυτό το κλίμα το πολωμένο που φαίνεται να μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες, θα μας οδηγήσει σε νέα τέτοια επεισόδια. Για μένα πρέπει να τα διαχωρίσουμε, είναι διαφορετικό αυτό που συνέβη. Επιτρέψτε μου, Αντώνη. Ναι. Μιλήσαμε πιο μπροστά για αυτή την βεντέτα εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη, που σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στο πολιτισμένο κλίμα της συζήτησης. Αλλά χθες, βλέποντας το περιστατικό, θα νόμισε κανείς ότι υπάρχει βεντέτα μεταξύ του κυρίου Αθανασίου και του κυρίου Πολάκη. Πράγματι και αυτό ισχύει, διότι αν ανατρέξεις. Τόση ήταν η προκατάληψη του κυρίου Αθανασίου. Αν ανατρέξει προηγούμενες συνεδριάσεις της Βουλής, θα δεις πως όταν ο κύριος Αθανασίου είναι στο Προεδρείο και τυχάνει ο κύριος Πολάκης να είναι ομιλητής, υπάρχει έτσι ένα κλίμα πάντοτε, αν όχι τεταμένο, έτοιμο να δυναμιστεί. Πάντως θεωρώ πως είναι ένα διαφορετικό το επεισόδιο μέσα στο περιστήλιο, μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου εκεί πραγματικά τα πράγματα είχαν ξεφύγει, θα μιλούσαμε για συνταγματική εκτροπή, και διαφορετικό αυτό που συνέβη στο καφενείο της Βουλής. Ωραία. Για να δούμε πώς εξελίχθηκε σήμερα όλη αυτή η υπόθεση. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Συνεχίστηκε την Τρίτη η συνεδρίαση που είχε διακοπεί μετά το επεισόδιο με τον Παύλο Πολάκη. Το κλίμα έντασης διατηρήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα να κάνει λόγο για τρομοκρατία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν μπορεί αυτός που αισθάνεται ότι αδικήθηκε να συμπεριφέρεται ως καταληψίας του ιερού βήματος της Βουλής. Χθες έτυχε να είμαι εκτός Αθηνών και πιστέψτε με, η διαχείριση της εικόνας ενός κοινοβουλίου που κρεμόταν από την καλή διάθεση ενός συναδέλφου που πίστευε ενδεχομένως ότι αδικήθηκε, αλλά εμπόδισε τους άλλους συναδέλφους να μιλήσουν με την κατάληψη του βήματος, ήταν η χειρότερη δυνατή των τελευταίων 2,5 χρόνων που προεδρεύω σε αυτό το βήμα. Το θερμόμετρο ήταν εξ αρχής στα ύψη, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις από τα έδρανα κατά την διάρκεια όλων των ομιλιών. Η ένταση κορυφώθηκε όταν κλήθηκε ξανά στο βήμα ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πραξικοπηματική αφαίρεση του λόγου, ενώ επιτέθηκε εκ νέου στον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν έκανα καμία κατάληψη της έδρας του κοινοβουλίου. Ο προεδρεύοντας ο κύριος Αθανασίου έκανε κατάλυση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών εχθές. Και μόνο από την τοποθέτηση τη δική σας και από την τελευταία τοποθέτηση του κυρίου οικονόμου, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αποδοκιμάζεται τελικά αυτή την πρακτική, η οποία σταμάτησε τη διαδικασία, για να μιλάμε επί πραγματικών περιστατικών. Ανέβασε η Βουλή το βίντεο. Μιλούσε πάνω μου την ώρα που ξεκίναγα να λέω και να απαντάω στις διαδοχικές τις προηγούμενες μέρες προκλήσεις του κυρίου Γεωργιάδη να του ζητήσουμε συγγνώμη. Και απαντούσα γιατί δεν θα του ζητήσουμε. Μιλούσε πάνω μου. Μου έκανε μομφή και σταμάτησε τη διαδικασία. Δεν έδωσε το λόγο σε κάποιον άλλον ομιλητή που εγώ τον εμπόδισα να ανέβει. Δεν πέρασε η προσπάθεια που κάνατε η χθεσινή. Είναι φανερή η ήττα η οποία υποστήκατε. Εμείς θα είμαστε εδώ και πολύ σύντομα, να είστε σίγουροι,
ότι ο ελληνικός λαός θα σας βάλει εκεί που σας αξίζει μετά από 2,5 χρόνια καταστροφής που έχετε φέρει σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης ακολούθησε στο βήμα δίνοντας τη δική του απάντηση προς τον κύριο Πολάκη. Ο υπουργός τόνισε πως έχει ελεγχθεί επί 50ετία από 7 εισαγγελείς και αποδείχθηκε πως είναι αθώος για την υπόθεση Νοβάρτης. Παράλληλα, επιτέθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, επισημαίνοντας πως οι διαφορές του με τον Παύλο Πολάκη στο εξής θα λύνονται μόνο στα δικαστήρια. Αθώος και διακύριοι μου σε όλη αυτή την περίοδο από την αρχή. Αθώος στην Ελλάδα και σε κάθε κράτος του δυτικού κόσμου, κύριε Ραγκούση, επειδή σας ενδιαφέρει δίθεν το κράτος δικαίου, είναι ο κάθε συμπολίτης μας, είτε το συμπαθούμε είτε όχι, είτε είναι πολιτικό μας αντίπαλος είτε όχι, είτε έχει τσιριχτή φωνή είτε όχι, μέχρι να καταδικαστεί σε δικαστήριο. Πού είναι ο κύριος Ανδρουλάκης για την Νοβάρτης? Πού είναι? Και δεν λέω πού είναι γιατί δεν είναι στη Βουλή, γιατί δεν είναι βουλευτής, αυτό θα διορθωθεί στις επόμενες εκλογές. Πού είναι επί της ουσίας το δημόσιο λόγο? Ούτε μία δήλωση για την Νοβάρτης ο κ. Ανδρουλάκης. Και όχι μόνο δεν κάνει δήλωση. Αγαπητέ Βαγγέλη Βενιζέλο, απευθύνομαι σε σένα και σου λέω ότι μας αδίκησες, αλλά δυστυχώς αδικεί το ίδιο στο κόμμα. Διότι όταν κύριοι του Κινάλ εξισώνεται μένα με τον Πολάκη, προδίδεται το Βαγγέλη Βενιζέλο. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί ο Πολάκης ήταν αυτός που κατηγόρησε και τον Βενιζέλο ότι τα έπαιρνε. Λοιπόν, εγώ άλλο με αυτό το βούρκο δεν θα έχω συμμετοχή. Με τον κύριο Πολάκη, το ξεκαθαρίζω, δεν πρέπει ποτέ να το απαντήσω τίποτα, ό,τι και να πει. Η μόνη μου συζήτηση με τον κύριο Πολάκη για όσα είπε προηγουμένως θα γίνει στο δικαστήριο, στην αγωγή που του καταθέτω. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Να συνομιλήσουμε με τις δύο συναδέλφους, τη Δήμητρα τη Μακρή και τη Δήμητρα την Τσάτσου, όπου είχαμε δολοφονία 19χρονου. Δήμητρα Μακρή και Δήμητρα Τσάτσου τις βλέπουμε. Τη Δήμητρα την είδαμε πριν, να την καλησπέρισω και τη Δήμητρα την Τσάτσου. Να ξεκινήσω με την κυρία Μακρή. Για πες, Δήμητρα, τι ακριβώς έχουμε? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μία δήλωση και του Δημάρχου του Κωνσταντίνου Ζέρβα σχετικά με το επεισόδιο που έγινε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή της Χαριλάου. Μαύρη σελίδα για τη Θεσσαλονίκη, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος της πόλης την δολοφονία του νεαρού φιλάθλου στην περιοχή Χαριλάου, καταδικάζοντας με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο την οπαδική βία, τις συμπλοκές και κάθε μορφής βίας. Είναι μια ήττα της πόλης, λέει ο κύριος Ζέρβας, και του οπαδικού κινήματος. Και μάλιστα κάλεσε τις αστυνομικές αρχές να πράξουν τα δέοντα, να συλλάβουν και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τον ή τους δράστες και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές. Τώρα να πούμε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στη μία η ώρα δηλαδή, τρεις νεαροί, αργότερα, λίγο πριν από λίγο, η αστυνομία τελικά έβγαλε ανακοίνωση ότι ήταν 5 οι νεαροί δράστες. Επιτέθηκαν σε 3 άτομα τα οποία ήταν πεζά εκεί κοντά στην Χαριλάου. Έγινε μια συμπλοκή. Οι δράστες ρώτησαν τα παιδιά, 19χρονα ήταν τα περισσότερα, τα τρία, τι ομάδα είναι, και από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια συμπλοκή και με αποτέλεσμα δυστυχώς είχαμε ένα θάνατο ενός 19χρονου από τραύμα που δέχτηκε με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ οι άλλοι δύο πήγαν στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο επίσης με τραύματα, ο ένας από στο κεφάλι με κακώσεις και ο άλλος επίσης από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Βέβαια, η υγεία των δύο δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Ωστόσο, είναι μία ακόμη μαύρη σελίδα, όπως ακριβώς είπε και ο Δήμαρχος ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και τις σχέσεις με τους οπαδούς στην πόλη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι στο ρεπορτάζ η Δήμητρα η Τσάτσου. Έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα και η ΠΑΕ Άρης, η οποία ζητά να βρεθούν οι δράστες και να δοθεί ένα τέλος στα οπαδικά επεισόδια που συμβαίνουν στην πόλη μας και γενικότερα στη χώρα μας. Μάλιστα. Να πούμε σε αυτό το σημείο να υπάρξει μια σύνεση. Δηλαδή, είναι ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι παιχνίδι, πρέπει να μας ενώνει, πρέπει να δημιουργεί μια άμυλα. Έτσι, αλίμονο τώρα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και μιλάω για το βιασμό της 24χρονης. Έχουν έρθει πλέον οι τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι, τα αποτελέσματα. Δήμητρα. Έχουν έρθει οι τοξικολογικές εξετάσεις από το εργαστήριο της Ελβετίας. Μία μέρα μετά από ό,τι περιμέναμε, στάλθηκαν με email στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στους ιατροδικαστές της πόλης. Ωστόσο, μέχρι να φτάσει στα χέρια της ειδικής εισαγγελίας, η οποία ερευνά την υπόθεση,
ο ειδικός φάκελος, θα πρέπει πρώτα να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά θα πρέπει να μεταφραστεί, να μεταφραστούν αυτές οι εξετάσεις από τα γερμανικά στα ελληνικά και στη συνέχεια να γίνει ένα ενιαίο πόρισμα μεταξύ των Ελβετών ιατροδικαστικών και των Ελλήνων, ώστε να παραδοθεί στην ειδική ανακρίτρια. Αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στην ημέρα. Τώρα, είχαμε χθες και μία επίθεση στον δικηγόρο Θεόφιλο Αλεξόπουλο, ο οποίος έχει δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της πόλης. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του γραφείου του, η οποία βρίσκεται στον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε φωτιά, παρά μόνο υλικές ζημιές. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε ότι στοχοποιούμε εγώ, η οικογένειά μου και οι συνεργάτες μου. Επανέλαβε ότι ποτέ δεν επιτέθηκε φραστικά στην 24χρονη Γεωργία, η οποία κατήγγειλε φραστική επίθεση από τον ίδιο όταν πήγε η ίδια να καταγγείλει στην αστυνομία τον βιασμό της. Και ολοκληρώνοντας να σας αναφέρω ότι ο ίδιος ανέφερε ότι πλέον δεν εμπλέκεται άλλον στην υπόθεση. Στο ίδιο κτίριο που έγινε η εμπριστική επίθεση, φέρεται να μένει και ο άνδρας ο οποίος κάλεσε την 24χρονη Γεωργία στο πάρτι το μοιραίο εκείνο βράδυ της πρωτοχρονιάς. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αλεξόπουλος είναι ο δικηγόρος που είχε έρθει σε μία αντιπαράθεση, όπως ελέγχθη, με την 24χρονη, που ήταν και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έχει παυθεί κομματική του ιδιότητα. Έτσι, μιλάμε για αυτόν τον δικηγόρο, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ωραία. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Στοχοποιημένος ο ίδιος, η οικογένεια και οι συνεργάτες του δηλώνει πως έχει βρεθεί ο δικηγόρος Θεόφιλος Αλεξόπουλος στο γραφείο του οποίου εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός. Το όνομα του κ. Αλεξόπουλου είχε μπλακεί στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης, καθώς η ίδια είχε δηλώσει ότι είχε υποστεί εκφοβισμό από το δικηγόρο μετά από την καταγγελία της. Ο δικηγόρος από την πλευρά του αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, κάνοντας λόγο μάλιστα για ψευδή καταγγελία, ενώ υπογραμμίζει ότι από τις 2 Ιανουαρίου δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Εδώ και 2 εβδομάδες έχω στοχοποιηθεί εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου και δυστυχώς και οι συνεργάτες μου γύρω από έναν ανελαίητο πόλεμο λάσπης στο όνομά μου. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Από τις 2 Ιανουαρίου δεν έχω καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ουδέποτε άσκησα κανενός είδους βία, φραστική, λεκτική, οτιδήποτε εις βάρος της 24χρονης, όπως ψευδώς καταγγέλθη ενώπιον του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης. Εδώ ακριβώς διαγώνια από το γραφείο. Ακριβώς πάνω είναι μια κοπέλα, μια φοιτήτρια, εμείς μιλούμε διαγώνια. Τι έγινε? Ετοιμαζόμουν να πάω για δουλειά και ακούω ένα δυνατό μπαμ, αρχίζει να γαβγίζει το σκυλί. Μέχρι να πάω στο σαλόνι να δω τι γίνεται, 2 ακόμα κολλητά, μπαμ μπαμ. Ακούω την κοπέλα από απέναντι να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, να στηρίζει το κορίτσι. Έχω 2 πυροσβεστήρες, πήρα τον έναν, προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα να βγω στο διάδρομο. Ο καπνός ήταν πολύ πυκτός, δεν τόλμησα να βγω, δεν ήταν για να βγεις. Πήρα το 100, ξύπνησα τη γυναίκα μου, σε περίπτωση που χρειαστεί να διαφύγουμε. Πάμε στο δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία και της σημερινής μας συνάντησης. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, στη Δήμητρα Τζάτσου, για να δούμε τις κινητοποίησεις που είχαμε χθες των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Με τα λεωφορεία βγήκαν στους δρόμους. Δήμητρα. Και στη Θεσσαλονίκη είχαμε διαμαρτυρία των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι ζητούν μέτρα ουσιαστικά, όπως λένε, από την κυβέρνηση εν μέσω της πανδημίας.
οι Θεσσαλονικείς οδηγοί ξεκίνησαν με κομβόι από τον κόμβο της Θέρμης και έφτασαν στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, περνώντας μέσω των κεντρικών οδών της πόλης. Μάλιστα, στα λεωφορεία τους είχαν κρεμάσει και μαύρα πανιά ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι οδηγοί ζητούν να πάρθουν μέτρα, καθώς τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δουλέψει μόνο το 3% των οδηγών λεωφορείων, δηλαδή το 97% όπως μας λένε, δεν έχει δουλέψει και ζητούν πάγωμα ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωραία, για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ της Δήμητρας. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βγήκαν τουριστικά λεωφορεία με τους οδηγούς να διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που δημιούργησε στον κλάδο τους η πανδημία του κορονοϊού. Με κόρνες και μαύρα πανιά στους καθρέφτες των λεωφορείων διαμαρτυρήθηκαν για τις σοβαρές επιπτώσεις που έφεραν στον κλάδο τους οι περιορισμοί λόγω κορονοϊού. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, ο κλάδος τους έχει πληγεί πολύ σοβαρά τα τελευταία δύο χρόνια, με την πολιτεία να μην έχει λάβει κανένα μέτρο για τη στήριξή τους. Οι ίδιοι ζητούν την άμεση οικονομική ενίσχυση από το κράτος, αλλά και το πάγωμα των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών για την περίοδο της πανδημίας, αφού όπως καταγγέλουν τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να βεβαιώνονται οι οφειλές αυτές. Αυτή τη στιγμή θέλω να καταλάβουν οι πάντες ότι το τουριστικό λεωφορείο πεθαίνει. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι οικογενειάρχες, είναι άνθρωποι επιχειρηματίες, έτοιμοι, κύριοι στις πληρωμές τους μέχρι και τώρα. Και τώρα έχουν καταντήσει να χρωστάνε στους πάντες και μας έχουν καταντήσει επέτες. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Σε όλες τις οικονομικές ενισχύσεις ή βοήθεια που έχει δώσει το κράτος, τα μέτρα στήριξης ποτέ δεν ήταν το τουριστικό λεωφορείο. Πάντα με γρήνια σαν επέτες ζητούσαμε και μας βάζανε στις πληρωμένες. Καλούμαστε να πληρώσουμε όλες τις τα τρέχοντα έξοδα από δέκο και αυτά αυξημένα, πάρκινγκ, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες λεωφορείων και όλα τα άλλα ενίκια έξοδα και έξοδα και έξοδα και όλα και τα περισσότερα από αυτά με τόκους και προσαυξήσεις. Γιατί αδυνατούν οι συνέδευτοι να τα πιστεύουν. Η οικονομική βοήθεια που έδωσε η κυβέρνηση ήταν μόνο 3,5 χιλιάρικα, τα οποία ήταν σαν αποζημίωσή μας για τους περιορισμούς που είχαν βάλει για την πληρότητα. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Καβάλα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου έχουμε καταγγελίες για μη ορθολογική αποζημίωση στους αμπελουργούς μας. Έτσι, Νίκο, υπάρχει πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι μετά από δύο χρόνια διαμαρτυριών των αμπελουργών της περιοχής, αλλά φαντάζομαι και από άλλες περιοχές της χώρας, επιτέλους η πολιτεία παραδέχθηκε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα τόσο με τις συνέπειες της πανδημίας, όσο και με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και μπήκε στη διαδικασία να αποζημιώσει τους αμπελουργούς για τις ζημίες που έχουν υποστεί από αυτούς τους δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες. Το τραγελαφικό και το περίεργο είναι ότι οι κυβερνώντες επέλεξαν να αποζημιώσουν τους αμπελουργούς που καλλιεργούν μόνο δύο ποικιλίες. Όσοι καλλιεργούν ποικιλία Grimson αποζημιώνονται με 270 ευρώ αναστρέμα, όσοι καλλιεργούν Victoria αποζημιώνονται με 60 ευρώ το στρέμα και όσοι καλλιεργούν οποιαδήποτε άλλη ποικιλία απλά δεν αποζημιώνονται. Και αυτό, Θόδωρε, δεν τεκμηριώνεται, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια τεκμηρίωση ότι εξαιτίας αυτών των συνθήκων υπέστησαν ζημίες μόνο οι δύο συγκεκριμένες ποικιλίες. Κάθε άλλο, καμία σχέση. Τώρα, πώς αυθαίρετα επελέγησαν οι δύο συγκεκριμένες ποικιλίες, είναι ένα ερώτημα μεγάλο, και από εκεί και μετά υπάρχει το εξής. Υπάρχει η σκληρή αριθμητική που λέει ότι αυτοί που καλλιεργούν αυτές τις δύο ποικιλίες είναι μόνο το 20% των παραγωγών. Άρα το υπόλοιπο 80% μένει χωρίς ούτε μισό λεπτό του ευρώ αποζημίωση. Μάλιστα. Άρα είναι αυτό που είπα στο αρχικό μου ερώτημα με τοποθέτηση, ότι είναι ένα οξύμορο αυτό τώρα.
Δηλαδή, ναι, με να αποζημιώσουμε. Οξύμορο, εντελώς. Το 80% να το αποκλείσουμε. Πού κυριαρχούν αυτές οι ποικιλίες, πού καλλιεργούνται περισσότερο? Εκεί στην Καβάλα καλλιεργούνται? Αυτές που θα αποζημιωθούν. Στα γυαλοχώρια του Παγκαίου. Στα γυαλοχώρια του Παγκαίου υπάρχουν πολύ μεγάλοι αμπελώνες, επιτραπέζια στα φύλλα με πολύ μεγάλη παράδοση. Ροζακή, Σουλτανίνα, Ρεντ. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες. Όλες αυτές δεν αποζημιώνονται. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες τα τελευταία 3 χρόνια σε βαθμό που υπάρχουν αμπέλια που εκριζώνονται γιατί πλέον οι παραγωγοί δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Γιατί το να καλλιεργείς, πολλό δε μάλλον μια ακριβή σε κόστος καλλιέργεια που επιτρέπεται στα φύλλα, συνεπάγεται κονδύλια, συνεπάγεται χρήματα. Δηλαδή, να ανησυχώ ότι δεν θα ξαναπιούμε για αυτό το καταπληκτικό κρασί που πίνουμε όταν έρχομαι στην Καβάλα και το Τσίπουρο, ή θα έχουμε? Όχι, θα το πιούμε. Όλο και κάτι γίνεται. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν στα αλήθεια. Ωραία. Να πούμε το Μάκι να κρατήσει, να έχουμε έτσι να πίνουμε και Τσίπουρο και κρασί. Γιατί είναι καταπληκτικό. Βεβαίως, ναι. Γιατί είναι καταπληκτικό πραγματικά. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Μόνο το 20% των σταφυλοπαραγωγών θα αποζημιωθεί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Σέντερ το μέλος της Επιτροπής Αγροτικού Τομέα του Δήμου Παγκαίου, Κώστας Παπαμερής, αναφορικά με τις αποζημιώσεις που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως ικανοποιητικά χαρακτηρίζει τα 270 ευρώ αναστρέμα για την ποικιλία Grimson ο κύριος Παπαμερής, ενώ τονίζει ότι είναι λίγα τα 60 ευρώ αναστρέμα για την ποικιλία Victoria. Παράλληλα, όπως εξηγεί, δεν είναι μόνο αυτές οι δύο ποικιλίες, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες οι οποίες δεν θα αποζημιωθούν στον νομό Καβάλας. Απ' τη μία λέμε ότι είναι το λάθος που δεν γίνανε για όλες, αλλά και να σκεφτείτε αυτό το ποσό των 6 ευρώ στα επιτραπέζια στα φύλλα, το θεωρούμε τα 60 λεπτά, τα 60 ευρώ το στρέμα, είναι σαν να δίνουν μια ενίσχυση για τα στάρια. Ενώ ξέρουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος δοθήκανε τα 270 ευρώ το στρέμα στην ποικιλία, μία ποικιλία από τη Grimson. Εκείνο που επίσης το είχαμε πει και σε άλλα ρεπορτάζ και στην εκπομπή σας, ήταν ότι στο τεύχος Β 2507 στις 14/6 του 2021, εφημερίδα της κυβερνήσεως, ήταν για τα σταφύλια της Σηματίας, έτσι, και αναφέρεται, το λέω συγκεκριμένα για να πρέπει να τονιστεί, λόγω σοβαρής μείωσης του σειδήματός τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Αυγούστου του έτους 2020 και τον παραγωγό σταφίδας της ποικιλίας Σουλτανίνα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο η παραγωγή καταστράφηκε, προσέξτε, από τις βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου. Όταν εμείς είχαμε παρουσιάσει και στη δικιά σας εκπομπή ότι εκείνο το χρονικό διάστημα είχαμε μέχρι και το Σεπτέμβριο καλοκαιρινούς μήνες που μόνο γι' αυτό είχαμε 400 χιλιοστά στήλης των άκυρων βροχοπτώσεων, θυμάστε, δεν έγινε τίποτα για την Καβάλα. Θυμίζω τα γεγονότα και σας λέω τις ημερομηνίες τι έγιναν σε άλλες περιοχές και η αδικία που λέμε εμείς από το 20 για τα σταφύλια της Καβάλας. Εδώ πραγματικά, κύριε Σπιτσέρη, να σκεφτείτε ότι καλλιεργούνται στην περιοχή μας, έτσι, αν πάμε, όπως ο κύριος Υπουργός βγήκε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ανακοινώσανε τις αποζημιώσεις, τα Grimson είναι μόνο το 2%, 540 στρέμματα. Η ποικιλία Victoria είναι το 18%, 5.358. Οι ποικιλίες οι οποίες δεν έχουν αποζημιωθεί, η τα Ιτάλια το 22% που αντιστοιχούν σε 6.695 στρέμματα, η ποικιλία Ροζακή τα 997 στρέμματα, η ποικιλία Σουλτανίνα το 24% 7.137, οι λοιπές ποικιλίες είναι 842, τα Red Globe είναι 1.213 στρέμματα και τα δε εινοποιήσιμα το 18% τα 5.580 στρέμματα. Άρα δηλαδή αποζημιώνονται πόσοι της εκατέω? Αποζημιώνονται, κύριε, το 20%. Πραγματικά, αν θέλουμε να σκύψουμε και να μιλήσουμε, δεν είναι μόνο για τα σταφύλια. Το θέμα είναι όλοι μιλάμε, έτσι και εμείς σαν Επιτροπή και σαν Νομός Καβάλας, τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, τα 4 θέματα είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα είναι επιμέρος, κατά ειδικότητα και αντικείμενο. Αν θέλουμε πραγματικά, αν θέλουμε στη χώρα αυτή να παράγουμε τα επόμενα 10 χρόνια αξιόλογα αγροτικά προϊόντα, θα πρέπει από αύριο το πρωί να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τη δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή και της αγροτικής παραγωγής
και την αλλαγή της κλιματικής αλλαγής. Αλλιώς δεν πρόκειται να πάμε. Το δε θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, επειδή έχει πάρα πολλή δουλειά και πολλές μέρες συζήτησης, έτσι, το 21-27 να σκεφτείτε ότι εμείς σαν Ελλάδα έχουμε, είναι η, που θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.100 σελίδες. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ποιος μπορεί να καταλάβει και πόσοι έχουν καταλάβει τι σημαίνει η νέα κοινή αγροτική πη, την οποία θίγονται, ας πούμε, πολλά συμφέροντα. Να έρθουμε τώρα στην Δυτική Μακεδονία. Όπως λέγαμε χθες με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, τον προγνώστη καιρού, ότι θα υπάρξουν χιονοπτώσεις στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα και δεν θα έχουμε χιονοπτώσεις, μόνο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στα ορεινά. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση τώρα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Θα συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Ασλανίδη, αλλά και τον αντιδήμαρχο Γραβενών, τον κύριο Τριγώνη, ο οποίος στα Γραβενά, να πούμε ότι κλείσαν τα σχολεία σήμερα, όπως και στις Πρέσπες. Καλησπέρα και στους δύο. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γαρυπίδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον κύριο Ασλανίδη, να μας δώσει τη συνολική εικόνα που έχουμε στην περιφέρεια. Κύριε Ασλανίδη. Κοιτάξτε, σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα και μάλιστα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία χθες το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις σημειώνονται σε όλη την περιφέρεια, στα ορεινά κυρίως από τις πρωινές ώρες, ενώ στα χαμηλότερα υψόμετρα σημειώνονται βροχοπτώσεις, ασθενείς βροχοπτώσεις ή χιονόνερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλημα στις μετακινήσεις σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Τα φαινόμενα δεν είναι ισχυρά, ασθενή φαινόμενα, τα οποία όμως θα έχουν και διάρκεια μέχρι και αργά το βράδυ. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Δεν μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής προβλήματα που να αφορούν τις μετακινήσεις ή κάποιες περιοχές που έχουν αποκλειστεί. Τι να αναμένουμε για τις επόμενες ώρες έως και αύριο, αν και ο Γιώργος Βασιλιάδης νομίζω ότι τα είχε προβλέψει ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφεται, ότι θα είναι τα φαινόμενα. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καρυπίδη, φαίνεται ότι είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται φυσιολογικά για την εποχή του. Διανύουμε χειμερινή περίοδο ακόμη. Οπότε οι χιονοπτώσεις στην περιοχή μας και κατά του μήνα Φεβρουάριο, αλλά και μια φορά και το Μάρτιο, σημειώνονται. Δεν είναι παράξενο δηλαδή να χιονίζει αρχές Φλεβάρι. Αυτό που περιμένουμε σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται πως θα συνεχιστεί το φαινόμενο σε αυτή την ένταση έως και αργά σήμερα το βράδυ και σταδιακά μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα. Ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί της Τετάρτης να συνδεθούν χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλα ύψη χιονιού. Ωραία. Καλό θα είναι επομένως να τονίσουμε, κύριε Καρυπίδη, πως θα πρέπει να είναι προσεκτική η οδηγή στις μετακινήσεις, κυρίως τη νύχτα και αύριο νωρίς το πρωί. Για την ώρα οι θερμοκρασίες δεν είναι κάτω του μηδενός, όμως κατά τη διάρκεια της σημερινής νύχτας και το πρωί της Τετάρτης ενδεχομένως να αγγίξουμε το μηδέν και ίσως και λίγο κάτω του μηδέν. Προσοχή επομένως στις μετακινήσεις σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Και να πάμε στα πανέμορφα Γραβενά. Κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στα Γραβενά? Για την ώρα η εικόνα είναι καλή. Όπως το είπε και ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, ο κ. Ασλανίδης, είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται ομαλά. Αν και τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη μας ξεκίνησε μια έντονη χιονόπτωση με σφοδρότητα για κάποια ώρα, θα μπορούσα να πω. Έτσι μας οδήγησε στο να πάρουμε την απόφαση για λόγους κυρίως ασφάλειας των μετακινήσεων των μαθητών που έρχονται από τους ορεινούς οικισμούς να διακόψουμε τη λειτουργία των σχολείων. Αυτή έγινε με τηλεεκπαίδευση σε συγχρονισμό με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής μας. Δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Στα ορεινά έχουμε ένα ύψος χιονόπτωσης από τα Γραβενά και πάνω, το οποίο αντιμετωπίζεται χωρίς δυσκολίες που θα μπορούσα να πω. Ένα φαινόμενο που είναι φυσιολογικό για την περιοχή μας. Όμως σε κάθε περίπτωση είμαστε σε εγρήγορση, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τις ενημερώσεις από την πολιτική προστασία και σε κάθε αίτημα ανταποκρινόμαστε όπως πάντα. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι, ο Κώστας, ο Μαυρίδης, ο Νίκος, ο Σπιτσέρης θέλουν να ρωτήσουν κάτι έτσι διευκρινιστικά ή να μας μεταφέρουν κάποιες άλλες πληροφορίες. Νομίζω Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νίκο, δεν έχουμε φαινόμενα, έτσι είναι όπως τα είπαμε και χθες. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάποιες βροχές σήμερα και αύριο και αυτό είναι όλο. Ωραία.
Το ρεπορτάζ τι λέει, Κώστα? Ναι, απλά επιπρόσθετα να πω ότι εκτός από τις Πρέσπες και τα Γρεβενά και στο Δήμο Καστοριάς είχαμε κλειστά σχολεία για ακριβώς αυτούς τους προληπτικούς λόγους για τη μεταφορά των μαθητών. Τώρα στην κουβέντα, κύριε Τριγώνη, έβαλα τους δύο συναδέλφους για να τους προσκαλέσετε να πάμε στη Σαμαρίνα ή να πάμε στη Βασιλίτσα. Γιατί με έχει τρελάνει ο Νίκος ο Σπιτσέρης ότι έχουν καλύτερο τσίπουρο, καλύτερο κρασί. Βέβαια έχουν καλό, γιατί το έχω γεύτε, έχω πάει. Έτσι. Κύριε Καρπίδη, και την προηγούμενη φορά σας είχαμε προσκαλέσει, ακόμα σας περιμένουμε. Λοιπόν. Άρα μάλλον θα έρθουν οι συνάδελφοι πρώτα. Εγώ και το μόνο που ήθελα να συμπληρώσω στην όλη κουβέντα είναι ότι πρέπει να τεθεί κάποια στιγμή, ιδίως στην Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε άλλες περιοχές, το ζήτημα των πρωτοκόλων λειτουργίας των σχολείων. Δηλαδή, πέρα από τους λόγους ασφαλείας που επικαλεστήκαμε σήμερα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με τα πρωτόκολλα για τον COVID. Οι μαθητές υποχρεώνονται να κάνουν μαθήματα με ανοιχτά παράθυρα. Έχουμε έντονα παράπονα από τους γονείς και από τα ίδια τα παιδιά και τα παιδιά μου πάνε στο σχολείο, ότι στα σχολεία έχουμε ζήτημα θέρμανσης. Όσο και να δουλεύει η θέρμανση, όσο πετρέλαιο και να καταναλώνουμε, που οι καταναλώσεις είναι τεράστιες και εκεί χρειάζονται και άλλη ενίσχυση οι Δήμοι, νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να διερευνηθεί. Δεν είμαστε ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλία, ούτε στην Κρήτη. Είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί ξανά από την κυβέρνηση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αύριο μεθαύριο θα ξεκινήσουν ξανά οι παγωνίες και με μείον 10 και μείον 12 και μείον 8 που έχουμε στην περιοχή μας είναι πολύ δύσκολη η λειτουργία των σχολείων. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τριγώνη. Το θέτουμε κατά επανάληψη τουλάχιστον. Και οι συνάδελφοι όλοι το θέτουμε όταν συνομιλούμε με εκπροσώπους των κομμάτων σε κεντρικό επίπεδο. Και βέβαια τώρα η Αθήνα τόνιωσε τις προηγούμενες ημέρες τι σημαίνει έντονη χιονόπτωση και κρύο κτλ. Λοιπόν, κλείνω. Έχουμε και τον κύριο Ασλανίδη, πολιτική προστασία. Άρα πάμε Βασιλίτσα άνετα με προστασία. Κύριε Ασλανίδη, πρόσκληση του κύριου Τριγώνη στον Σπιτσέρη και στον Κώστα το Μαυρίδη να πάμε για τσίπουρο και κρασί στην Βασιλίτσα. Έτσι, κύριε Τριγώνη. Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε όλους. Θα μας συνοδεύσει και ο κύριος Ασλανίδης, άρα δεν πρόκειται να μείνουμε. Ο κύριος Ασλανίδης έχει μείνει. Τότε μόνο σκήμη με βάλεις να κάνω, γιατί δεν το έχω. Εντάξει, Αττική οδό δεν έχει στα Γραβενά, οπότε άνετα θα πάμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ανοιχτή θα ήταν, κύριε Καρυπίδη. Ναι, ανοιχτή θα ήταν, όντως. Είναι ανοιχτή όλη η δρόμη, κύριε Καρυπίδη. Και Αττική οδό να είχαμε, λέω, αυτό λέω. Και Αττική οδό να είχαμε, θα ήταν ανοιχτή εδώ πάνω. Είναι η τεχνογνωσία και η εμπειρία μεγάλη. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Νίκο και τον Κώστα. Αλλά πολύ περισσότερο, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που και σήμερα μας φιλοξενήσατε στις οθόνες σας. Ελπίζουμε να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερα από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό μήνα να έχουμε.